Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στο για το λόγο επειδή μετά πάρα πολύ 40 κύματα που ναι. Προσπάθησα για να έρθω εδώ. Και εγώ προσπάθω για να έρθω. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά ήρθαμε εξωτερικό τριάδι, έφυγα από πάνω μπάμπη μου 4 η ώρα. Ναι. Κατέβηκα 4.30, έπιασα εκεί σε ένα μπουγατσαδίδικο να πάω λίγο να πάρω δυνάμεις. Ναι, είχε ωραίες κρέμες. Κρέμα έφαγε. Στρόγγυλη, στρόγγυλη. Δεν είναι σαν τα ταψάκια που βγάζει. Δεν βγάζει αυτό εκεί. Κρέμα στρόγγυλη έφαγε. Ναι, στριφτή κιόλα. Στριφτή κρέμα. Στριφτή, μπάμπι μου. Αυτό για τη ρόπιτα την ξέρουμε, την κλασική. Ναι, 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 αλλά την άλλη φορά τη φέρω εγώ. Σε φέρω. Φέρε να δοκιμάσει. Πού είναι αυτό το. Στην πλατεία μέσα είναι αυτό. Τη Θέρμη. Τη Θέρμη, πια τη ταξί είναι εκεί πέρα. Είναι εξέ. Μιλάμε τώρα, είναι σαν του καφέ γνωστού, κάτι τέτοια. Αλλά είναι για. Ποιο καφέ, δεν ξέρω. Σου πω εγώ ένα γνωστό καφέ, είναι όχι, καφέ όχι, όχι, όχι. Είναι ρε παιδί μου, η πιάτσα ταξί έχει καφέ εδώ, καφέ εδώ, καφέ εδώ. Καφέ, καφέ εδώ. Και παραπέρα. Να, μπράβο, ναι. Έχει γεμίσει η πλατεία εκεί πέρα, δεν έχει. Γεμίσαμε, γεμίσαμε, είναι και αυτό μια δικιά μου διαπίστωση. Ότι έχουμε γεμίσει καφέ εδώ, καφέ εκεί, καφέ και παραπέρα. Και έχουν αδειάσει, φίλε μου Μιχάλη, είσαι άνθρωπος της ζωής και παρατηρητής, ναι. Έχουν αδειάσει τα καφενεία. Ναι, αυτό εδώ, ναι. Και πάνε όλοι, ναι. Γίνανε όλοι θαμώνες στον καφενείο, γίνανε μοντέρνοι και πηγαίνουν σε αυτά τα καφέ εδώ, καφέ και εκεί, τις γνωστές ναι. μάρκες. Και το καημένο το καφενείο, για άντε και ένα ποδόσφαιρο, εκεί όμως όλοι τρέχουνε. Αυτό να τα μπορώ να σε πω. Αυτό το έζησα, ξέρεις τι, όταν πήγα την προηγούμενη εβδομάδα την Τετάρτη και έκανα την ταυτότητα να βγάλω. Τι κράτσχολτ, τι κάνεις εκεί πέρα, τι καθαρίζεις. Όχι, δεν κάνω, απλά να βάλω το στήριγμα για την κάμερα. Α, μάλιστα. Και όταν ξεκίνησα από το ΟΚΙΑ έκανα 16 χιλιόμετρα, 15 μέχρι την πλατεία του Βασιλικού. Με τα πόδια, με τα πόδια. Όχι, φανταστικό. Τι έκανε. Το αστικό του τα έκανε το αστικό. Τα έκανε αλλά ένα χιλιόμετρο για να το βρει το αστυνομικό. Να βρει το αστικό. Είναι όχι, την αστυνομία που βγάζει τι ταυτότητε είναι περνά μέσα από στενά. Δηλαδή και είναι στενά. Ρωτάρε παιδιά, πού είναι η αστυνομία από εδώ. Δεν υπάρχει αστυνομία. Δεν υπάρχει κράτο. Υπάρχει. Και τελευταία είναι έξω το χωριό. Έξω τα βασιλικά είναι αυτό. Γιατί κρύβονται στα βασιλικά. Τώρα εκεί το μεταφέρει ο δήμαρχο γιατί για να είναι και από εκεί για να μην κατεβαίνουν να είναι στο κέντρο. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Πώς, γιατί στα βασιλικά έχει ωραία λουκάνικα, ωραία κρέατα. Δεν έχει. Εκεί έχει. Κάποτε είχε ένα καφενείο που λες και τώρα τα έφυγα. Είναι καφέ γνωστό. Ναι, καφενείο ελληνικό. Έφυγε πάνω, ξέρεις, πάνω ναι. Σε στάχτη το βάζε. Στη στάχτη ρε. Στάχτη ρε. Σαν τη στάχτη του Λάναρη. Όχι, σε στάχτη το ζέστανε ρε παιδί μου. Στη Χόβολη. Ναι ρε παιδί μου, επάνω με το μαντέμι, το χάλκινο, το τέτοιο. Χάλκινα βιβλία που έλεγε όχι, και το χάλκινο, το πες το, το γκαζάκι, το τέτοιο που έγινε. Το καμπινέτο που λέμε. Το καμπινέτο. Καμπινέτο, καμπινέτο. Γιατί μην το συνέβαινε, σε κάτω ρόμο, συγγνώμη τέτοια ώρα. Όχι, όχι, όχι. Και τα ζέστανε πάνω, δεν έβαζε και γκαζάκι και ιστορίες. Μηχανή. Και έβαζε το πάνω και ζέστανε το καφέ εκεί. Ωραία, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Έτσι πρωινές κυρίες και κύριοι διηγήσεις, η περιπέτειση εδώ του φίλου μας του Μιχάλη του Στάρ της εκπομπής. Εμείς είμαστε έτσι απλή κομπάρση. Όχι, δεν είμαστε κομπάρση. Και εσύ και εγώ. Του φίλου σε ματιά. Σήμερα μπορτό. Μπορτό, μπλουζάκι, BBC δεν σου φέρα εσένα για να μην πέρασει. Εσύ δεν υποσχέθηκες ότι θα έρθεις με έναν θαυμαστή μου και εγώ χάρηκα ότι έχω έναν άνθρωπο που με θαυμάζει και με παρακολουθεί. Γιατί εγώ. Δεν είπες ότι θα έρθεις με κάποιον. Α, τον πήρα. Τον πήρα. Τον είπε, με λέει, θα δω, λέει, θα κοιτάξω. Εντάξει, εγώ όλο έκανα. Εντάξει. Αυτό ήταν και ένα συνονόματο Φωτιάδη είναι αυτό, αλλά από το Κελκή είναι. Πόντι είναι αυτή. Πόντι είναι αυτή. Όλοι πόντι είναι. Ήταν αυτή από το Κελκή, δηλαδή. Όχι, μένει στη Θέρμη, αλλά είναι όλοι από εκεί η κατηγορική πατέρα, τη μάνα του, το σόι του. Αλλά μόνο εσύ με πραγματική αυταπάνηση, ο αγώνα, ένα ατρόμητο εδώ ραδιοφωνικό. Μαχητής θα έλεγα, ήρθες ξύπνησε από τις 4 η ώρα για να έρθεις στο. Και 2,5 χιλιόμετρα περπάτης, καλό είναι. Καλό πρωί, πρωί. Να περπατάτε, να αθλείστε. Εγώ σε βλέπω κάθε φορά όλο και πιο αδύνατος. Τι ανήσυχη. Ζυγίστηκα χθες 95 με τα ρούχα. Πρέπει να είμαι 93 κιλά τώρα αυτή τη στιγμή. Τα ρούχα να είχαν τίποτα πάνω. Όχι, βάλω είχα με τα ρούχα, ξέρω εγώ, κάνει. Μα χωρίς τα ρούχα ζυγιζόμαστε. Ναι, αλλά εκεί τη στιγμή πήγα να πάρω αριφή γιατί είχα. Κοιτάξτε. Δεν δείχνει τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου, τα σπυράκια που είχα. Τα σπυράκια που τα δείχνει. Αυτά εδώ πέρα που έπρεπε την αλλεργία. Αλλεργία σε τι.
Κάτι γιατί από την... ζέστες από τα βγάλε μπλούζα, βάλε μπλούζα και εξωρωκό και κάπου κόλλησε. Βγάλε την αμόρε και εσύ εκεί πέρα να μου, θα ζήσει και μερικά κιλά ελαφρύτερος, πιστεύω. Κύριε και κύριοι, αυτό θα είναι το λόγο επειδή... Σήμερα θα είναι δυναμικό. Δυναμικό τις άλλες μέρες. Πιο δυναμικό δεν υπάρχει από αυτό. Υπάρχει και σήμερα, το καλό, δόξα τω Θεώ. Κάνει και το σταυρό του. Και είναι εγώ και ο Μπάμπης. Ναι. Δεν έχει εκείνο το μπάσιμο που είναι ο Παπούλιας και ο άλλος ο Γκροσανάκιας. Πού το ξέρεις, πού το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Σήμερα το ξέρω. Εγώ μυρίζω από το εξωτικό τριάδι είμαι. Τι δεν είμαι από που θέλω. Μετά παθαίνεις αλλεργίες όμως. Κατάλαβες, είναι αυτό το θέμα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Καλά, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, όλα, έχουμε, όλα, πρόγραμμα, στο πρόγραμμα. Όλα στο πρόγραμμα. Θα συντονιστείτε και εσείς στο δικό μας το πρόγραμμα. Το 231-0287-38 για τηλέφωνο με το οποίο θα επικοινωνήσετε και θα επικοινωνείτε. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στη στελιδούλα μας στα ίντερνετια και εκεί μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 8. Και εγώ έδωσα σήμερα τη δικιά μου μάχη μέχρι να έρθει το λεωφορείο. Γιατί? Αφού δεν έρχονται και έρχονται όλα μαζί. Έρχονται τώρα πρωί να βλέπεις μια σειρά-σειρά εκεί λεωφορείο να περπατάει το ένα πίσω από το άλλο. Το χειρότερο είναι ότι επειδή σκάνε όλα μαζί τα λεωφορεία, δημιουργείται και πρόβλημα. Ένα πίσω τον άλλο, σταματάει ένα στη στάση, περιμένουν οι άλλοι. Σταματάει ο άλλο, περιμένει ο τρίτο. Ήμουν στο τρίτο λεωφορείο μέχρι να δω λίγο δεινοπάθησα έτσι. Αλλά ήμουν ακριβώς την ώρα μου όπως και εσύ. Δεν έφαγα μπουγάτσα στριφτή κρέμα, δεν έχω φάει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρώμε πλέον, κάνουμε τρομερή διατροφή. Κάτσε, κάτσε. Έχουμε κροσανάκι, θα μας στείλει. Λέει. Κάτι θα κάνει delivery. Πώς θα μας τα στείλει. Θα μας στείλει, άμα δεν στείλει, θα έρθω εκεί πέρα και θα τον πετάω τα ψάκια. Έτσι, τα ψάκια. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Καλώς τον Ατία. Τι λέει πάλι για μένα, πάλι με βρίζει, δεν άκουσα. Δεν άκουσα, αλλά τέλος πάντων. Μάλλον μόνο εσύ ακούς σήμερα. Όχι, είναι στο ίντερνετ και μετά όταν παίρνω. Ναι. Κατάλαβες. Α, μα είστε. Εκείνο χάνεται το τέτοιο, σαν το τραγούδι που μας έχασες. Ναι, χάνε τη μαγεία της εκπομπής. Είναι σαν ναι. Ακούς, το τραγούδι πώς χάθηκε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Σου είπα, εγώ είπα, πνευματικά δικαιώματα είναι. Πώς πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή παίρνει ένα τραγούδι που δεν έχει βγει σε στούντιο, δεν έχει αναγνωστεί, δεν έχει κάνει αυτά εδώ που τα ξέρετε. Πόσο... Σαν φάντασμα πώς έγινε αυτό το πράγμα, χάθηκε ένα τραγούδι. Αντιλαμβάνεται το Facebook ότι θα γίνει μια τεράστια επιτυχία και σου λέει από τώρα. Μας φάγανε τα κυκλώματα. Να προστατεύσουμε. Η μασονία. Λεφτά έδωσες, λεφτά έδωσες, λεφτά έδωσες. Πώς γίνεται, τζάμπα δεν γίνεται εκεί για να μπεις εκεί πέρα, δεν είναι να δώσεις. Δεν παίρνεις έτσι. Όλα τα ξέρεις, την IP. Εσύ πώς, αφού εσύ με έχεις κάνει διαφήμιση και δεν σε έχω δώσει λεφτά. Πώς. Άλλο εγώ εκεί πέρα είναι. Είναι, ναι, άλλο. Στο τέλος, Μπάμπη. Παρακαλώ. Στο τέλος, ο Φωτιάδης θα έρθει πιο νωρίς από σένα στην εκπομπή. Έτσι, πώς. Πρέπει να πιώσουμε και τα κλειδιά που δεν είχαμε σήμερα κλειδιά. Φαντάζομαι, μέχρι και ο Φωτιάδης ήρθε στην ώρα του. Ευτυχώς που ήρθε η Ελένη, αλλάξανε την πόρτα, δεν μου δώσανε κλειδιά. Ναι. Εντάξει, από την άλλη σκεφτόμουν τι ωραία να μην ερχόταν η Ελένη. Θα έλεγα δεν έχω κλειδιά έτσι. Και όπως λέγαμε, τι ωραία να βρέχει. Όπως κάθε μέρα λέω, τι ωραία να βρέχει να μην πάω κολυμπητήριο. Ναι, αυτό εγώ σε λέω. Αλλά δεν βρέχει. Δεν βρέχει. Δύο πρωινά. Κακοκαιρία, θεομηνίες δεν έχει βρέξει τα πρωινά. Εγώ εκεί σε πάλι ξέρω. Όπως όταν παίζαμε μπάλα, ξεκινούσε να βρέξει λίγο πριν την προπόνηση. Έλεγα όχι, χάνουμε την προπόνηση. Μέσα να βρέξει κι άλλο, βρέξει κι άλλο. Εκεί να τη μυρίσει να μην. Εννοείται. Πρέπει να ψάχνουμε τρόπους να αποφύγουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά οι υποχρεώσεις μας κυνηγούν. Αυτό είναι το πρωί μας. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, μήνυμα Παφούλιας, λέει πάρουμε σε μία ώρα. Να το ξεκινήσεις. Όλοι μαζί ξεκινάνε. Όλοι μαζί. Είμαστε συγχρονισμένοι. Συγχρονισμένοι, βέβαια. Υπάρχει εκπομπή, εδώ είναι δουλεμένα όλα, όπως λέμε. Δουλεμένα όλα στην προπόνηση. Αρχισυνταξία από πίσω. Υπάρχει ένα ολόκληρο team που. Έχουμε μιλήσει και με το Φωτιάδη πριν στο τηλέφωνο, τον έδινα οδηγίες. Όταν θα βάλουμε το τραγούδι, γιατί σήμερα να πούμε στον κόσμο ότι γράφτηκε ο Ποντιακός Ύμνος του Μιχάλη Φωτιάδη. Και άλλο τραγούδι. Αυτό είναι του Φωτιάδη μόνο. Α, μάλιστα. Πάλι θα λέω, θέλω και ήθελε εγώ, μια παραγγελία ο Φωτιάδης να λέει κάτι με φούρνο και γενικά. Μάλιστα. Και το γράψαμε ο Ποντιακός Ύμνος του Μιχάλη Φωτιάδη από τον Άρχοντα των Επιτυχιών, τον Βαγγέλη τον Ηλιάδη. Και τόσες επιτυχίες έχει κάνει εκεί. Βέβαια. Ναι. Και θα το βάλουμε να παίξει. Πολύ ωραία. Πρώτη μετάδοση. Πρώτη μετάδοση. Τον είπα να κλείσει εσύ τα μικρόφωνα, να μην φωνάζει από τη χαρά του στο τραγούδι να ακουστεί. Εντάξει. Πότε θα το βάλεις αυτό?
Δεν κάνουμε πρόγραμμα γιατί βλέπει τι γίνεται. Ναι, έτσι. Μην κάνει πρόγραμμα. Άρεσε, ναι, ναι. Έτσι, το πρόγραμμα είναι ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Έτσι. Το κυριότερο. Το κύριο. Προγραμματίζουμε το απρόγραμμα. Θα το στείλω για να το βάλει εσύ αυτό. Α, ωραία. Στείλ το μου εδώ. Ναι, να ναι, θα το στείλω για να το βάλει εσύ. Αρχισυνταξία. Έγινε. Αρχισυνταξία και αυτά όλα. Και κάνουμε. Θα τα δούμε στην πορεία. Και κάνουμε σε καμιά 3-4 κουρασανάκια. Γιατί καιρό έχει να μιλήσει. Θα σε ζεστάνω. Αναδρομικά. Όχι, θα ζεστάνει τα προθεσινά. Άλλο να τον πει. Άλλο να τον πει. Βάλε και λίγο μερέτα παραπάνω. Όχι. Θα σε δώσω και το τέτοιο και τα ψωμάκια που πήγε. Τα έχω ντοκουμέντο. Ντοκουμέντα. Με τη διαφήμιση που με έχει κάνει δεν μένει ούτε κουρασάν ούτε τίποτε. Γι' αυτό τελειώνει. Δεν έχει κουρασάν. Κόμπο φωλιάτα. Έτσι. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι. Δυνατή στο λόγο επειδή. Στο λόγο επειδή τη Πέμπτη επιτέλους ήρθες να μας κάνεις μια εκπομπή. Γιατί τις άλλες φορές ήσουν μια μεγάλη ντίβα, μια δεν όχι έρχομαι, μια δεν μπορώ. Όχι, ρε Βάβη. Γλίτωσες από τους κεραυνούς όμως, δεν σε πειράζει. Ναι, εντάξει, τα γλιτώσαν ναι, όλα. Τους κεραυνούς γλίτωσαν αλλά λιγάκι, αλλά αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Τα σημάδια. Τα σημάδια, ρε Βάβη. Με φάγανε, ρε. Φάγανε κάτω εδώ πέρα, ρε. Οι γυναίκες. Όχι, κουρασανάκια. Πε. Κουρασανάκια στα ψάκια εκεί. Φαντάζεσαι αύριο μεθαύριο να σου πάρει τη θέση και να πάει αυτό στην Ανίτα. Μα δεν μπορεί, δεν μπορεί. Που να πάει το παλιό τάγαρο, έχει τέτοια προσόντα. Σε παρακαλώ, η Ανίτα του χρόνου θα συνεχιστεί. Κάτι άκουσα ότι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια. Ξαναπαντρεύεται, λέει. Ξαναπαντρεύεται η Ανίτα, μάλιστα. Δεν πάντρεψε εσένα και θα παντρευτεί η ίδια. Το κράτησε για τον εαυτό τη. Θα δούμε. Να τη είδηση σοκ, κυρίες και κύριοι, πρώτη είδηση σε αποκλειστικότητα. Σήμερα, 5η 18 του μηνού, 18 Ιουλίου, Αγίου Εμιλιανού Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Εμιλιανός, εδώ μου τον δίνει Εμιλινός, αλλά γιορτάζει ο Εμιλιανός, ο Εμίλιος, η Εμιλιανή, η Έμι, όχι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Εμιλία. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά σε όλους. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι και Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα σήμερα. Του Μαντέλα. Βέβαια, το θυμάσαι. Ο συγχωρεμένος Μαντέλα. Βέβαια, το θυμάσαι. Μεγάλη, μεγάλη μορφή στο κίνημα κατά του ρατσισμού. Ο πρόεδρος. Βέβαια, για το Απαρχάι. Ο Απαρχάι που του κλείσαν και όλες τις φυλακές. 30 χρόνια, Μήπως ακούσουμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο ή επηρεασμένο τέλος πάντων από όλα τα γεγονότα και στην Νότια Αφρική. Θα το θυμάσαι σίγουρα. Κάτσε να το ψάξω. Εντάξει, βγαίνουν αυτά τι ζωντανέ. Ζωντανά είναι αυτά. Ναι. Θα μου πει αν το θυμάσαι. Παίξε κομματάκι. Θυμάσαι αυτό, Give me hope, Joanna, give me hope. Είχε γραφτεί για όλα εκεί τα γεγονότα στο Απαρχάτ στην Νότια Αφρική. Για την καταπίεση των γενών από του απεικιοκράτε λευκού. Και μετέπειτα ήρθε. Αυτό είναι με τα χαμπανέσκα. Ναι, χαμπανέσκα. Η ιστορία είναι πολύ σοβαρή και ήρθε μετά ο Πασχάλης και το έκανε μια διασκευή. Ναι, το έκανε συγκευή. Σ' αγαπώ, Τζοάννα, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Τζοάννα, σ' αγαπώ. Έδωσε ένα πιο ανάλαφρο τόνο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς τον αγαλώς τον. Γεια σου, Μιχαλάρα, πέδαρε. Καλημέρα, πρώτα. Μαγγέλης μου. Το ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο. Καλά, δεν ξέρω το. Καλά, ρε, δεν ξέρω. Όλοι σας ξέρω. Όλοι. Ναι, αλλά δεν με κατάλαβα. Ναι, αλλά ακούω και τα βράδια. Έτσι. Όταν εσείς κοιμάστε. Πώς μπαίνει ο άλλος και βγαίνει, πώς μιλά και τι, και μετά, οπ, κάτσε εδώ. Και μετά, οπ, Τζοάννα. Τζοάννα, λέω, κάτσε εδώ πέρα και τι έκανε. Όπως ο άλλος Αθηναίος και τον έκανε ο Μπάμπη. Τον μάλωσε. Είσαι κακό παιδί, τον είπε. Αλλά μην παίρνει και όρκο, περίμενε. Η εκπομπή έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μην μιλήσει ακόμα. Έτσι. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά, παλικάρι μου, καλά, Παμπινό. Μια χαρά. Ο ελληνικός πέτυχε. Αυτό λαμβάνω. Τελείωσε. Τελείωσε η μέρα μετά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εκεί ο Μιχαλάρας και τον ακούμε. Κι εγώ, έχω συντροφιά. Ιδιαίτερη συμπάθεια στον Μιχάλη. Έτσι, έτσι. Και... τίποτα, χαμόγελο και συνεχίζουμε αυτό. Συνεχίζουμε, έχετε σιγά σιγά και Παρασκευούλα, εντάξει, τα Σαββατοκυριακάκια μας, οι άδειες. Αύριο είναι γιορτή, Ναι, γιορτή, τα λέει εδώ ο Μιχάλης, μια χαρά. Τι γιορτή είναι αύριο, Μιχάλη. Αύριο είναι γιορτή του Αγίου Φράγκου, είναι. Είπε, κάθε Παρασκευή πληρώνει την οικοδόμη που, ναι, που δεν έχει οικοδομές, βέβαια, αλλά από πού πληρώνεται, ένας Θεός ξέρει. Των Αγίων Πεσόντων είναι. Ναι, έτσι. Πέφτουνε. Πέφτουνε. Έγινε, σε φιλούμε. Πέφτουνε. Καλημέρα. Καλές τζούρες. Καλές τζούρες, Καφεδάκο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον Παυλάρα. Μποντζόρνο Παυλάρα.
Γλυκέ μου, Μιχάλη. Έλα, γόρι μου, τι έγινε. Τι έγινε ξαφνικά. Όλοι τα βρήκατε μεταξύ σα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν ξέρετε. Αφού ο Παύλο ξέρω πώ χώνεται. Σαν παουξή που είναι γκρι παουξή. Χώνω τι παουξίδε, ε. Ναι, ο παουξή ξέρει. Ναι. Κάνατε ένα λάθο, ένα ατόπιμα κάνατε για τον φίλο μα τον Δημήτρη. Το κρουασανάκια. Ναι. Γιατί δεν το λε κρουασανάκια, φοβάσαι. Με μια σακούλα κρουασάν. Ναι. Θα έχει τετραπλάσιο χρόνο από σένα στην Ανίτα. Χρόνο μιλίας. Χρόνο μιλίας. Αποκλείεται. Έντεκα. Τα λιμά εκεί πέρα θα παίζουν τα κρουασάν και θα ξεχάσουν τις κάμερες πάνω του. Ναι. Μα αυτό το στυλ θα ξεχαστούν με τα κρουασάν εκεί πέρα του Δημήτρη και οι κάμερες θα γράφουν πάνω του και θα λέει ό,τι θέλει. Έχει άτομα, έχει άτομα εκεί μέσα. Έχει κάτι άτομα που τα λιουταράκια τους. Λιμά έχει εκεί πέρα για τα κρουασάν. Έχει. Καμά. Έχει. Παιδιά, κυρμπάμπη, παρακαλώ. Το τραγούδι βρήκες να βάλεις σήμερα για τον Νέλσον Μαντέλα. Βάλ το πίκο ρε φίλε του Πίτερ Γκάμπριελ. Είναι αργό μωρέ, είναι αργό γι' αυτό. Βάλε το άλλο, το Free Nelson Mandela. Το Free Nelson Mandela, εντάξει θα το βάλουμε ρε παιδί μου. Ήθελα έτσι και να έχει και μια, να έχει και μια, πώς το λένε, μια ορμή. Αλλά σηκωθήκαμε τώρα και χορεύουμε Γιάνγκα να πούμε. Το πρωί. Έτσι. Και πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Μαντέλα. Έλα μου, ντε. Ποια Μαντέλα, αυτός έχει πέντε γυναίκες εκεί. Μία γυναίκα. Όχι, πέντε έχει, ρε. Πώς μετά τώρα τον ακολούθησε αυτή πώς την πολιτική. Η τελευταία. Πώς τη λέγανε, για. Γουίνι. Η Γουίνι Μαντέλα, ναι. Δεν την έτσι απλά, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Έτσι, κάτι σωστό, γιατί όχι, μόνο εδώ. Καλή είναι, 67 χρονών. Λοιπόν, σας ακούω, έτσι. Σας τα απολαμβάνω και αν θα χρειαστεί δυναμικά. Να παρεύω, έτσι, σαν την κούλα. Πάρε πόρκο και καφέ ναι. Εννοείται, και κάτσε στο μπαλκόνι, δεν ξέρω τώρα αν βλέπεις τώρα την Τούμπα, την Καλαμαριά, κάτσε και απόλαυσε. Απόλαυσε. Δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, καλό είναι το λιμάνι. Βλέπεις τη σημαία την ελληνική που είναι. Βέβαια, χωρίς ελληνική σημαία, χωρίς ελληνική σημαία που πηγαίνεις. Θα παρεύω στις 7:23. Έτσι. Καλώς. Έτσι, έγινε. Πάσα σου, Παύλο. Φιλιά, καλημέρα. Να, αυτό το κομματάκι ζήτησε, ας πούμε, αφορμή την ημέρα του Νέλσον Μαντέλα και αυτό από τα πολύ αγαπημένα μας 80's, μεγάλες επιτυχίες εκείνης της εποχής, τώρα γιατί παίζουν από πίσω Dire Straits. The Special, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. The Special θα έλεγα εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα Αλάνια. Που γίνει, το μεγαλύτερο Αλάνι είναι εδώ. Μποντζόρνο, όχι μποντζόρνο, θα το μιλήσει γιατί στα αλφετικά πώς είναι καλημέρα. Μποντζόρνο, σενιόρε Μιχάλη. Αράο. Κόντιβάτε. Κόντιβάτε, τι, ποιος πέθανε κανείς. Πώς είναι στα γερμανικά το καλημέρα. Κούτε Μόργεν. Και στα αλφετικά έτσι δεν λέγεται ή έτσι δεν το λέτε. Πώς. Στα αλφετικά λέτε Κρίτσι. Κρίτσι. Το καλημέρα είναι το Κρίτσι, δηλαδή. Yeah, καλημέρα, καλησπέρα. Μάλιστα, ωραία. Κρίτσι θα λέμε κι εμείς. Και στα γαλλικά, ναι. Θα σε πω και στα γαλλικά. Για ρίχτο, για ρίχτο. Bonjour, monsieur. Πάμε, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Travailler. J'ai pas de eu pour toi. Avant, c'est de l'animal. Voilà, qui s'en bat. Je n'ai pas travaillé. Μάλιστα. Non, compris. Ας μιλήσουμε λίγο σε ράικα να συνεννοηθούμε τώρα. Αφήστε αυτές τις ξένες γλώσσες. Ποντιακά. Ποντιακά, ναι. Κάτι να μιλήσουμε. Να κάνω μια παρατήρηση στο Μιχάλη. Ναι. Μιχάλη. Έλα, μόλις ναι. Άκου, είσαι λίγο απαράδεκτος. Λίγο απαράδεκτος, ναι. Γιατί? Γιατί πέρασες, έφαγες, τι έφαγες είπες το πρωί? Μπουγάτσα στριφτή. Δύο εκεί στη Θέρμη, αφού έκανα 2-3 χιλιόμετρα. Μπράβο. Εκεί. Ναι, αλλά στον Μπάμπη τον έφερες τίποτα. Γι' αυτό. Καταρχήν, εγώ το σκέφτηκα. Άκου. Τι, το ξέρω. Αλλά όταν τον είπα έχεις κι άλλη τέτοια, με λέει δεν έχω τέτοια. Δεν κατάλαβα. Όχι. Ψέματα λες. Όχι. Ξέρεις τι, αυτός είναι όλη νύχτα. Άκου τώρα. Είναι όλη νύχτα αυτό εδώ πέρα. Ναι. Γιατί κι άλλη φορά που ήρθα και το λέω έχω από αυτές τις στριφτές, με λέω δύο. Τώρα λέω μετά από πόσο καιρό.
Λέω κάτσε να κατέβω, λέω, γιατί περπάτησα τα 3 χιλιόμετρα του εξωτερικού. Τέλο, γιατί δεν μου πήρε μπουγάτσα, γιατί πες. Δεν είχε αυτή. Α, εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Το δέχομαι. Γιατί, το δέχομαι. Γιατί δεν εσύ τι νομίζει. Του δοχώ το δέχομαι. Άντα, άμα δεν είσαι. Καλά, εγώ από τον άλλο κουρασανά και θα σε έφερα. Με έφερε, με έφερε. Συγγνώμη, Μιχάλη, αλλά. Το ξέρω, ρε Πάπη. Είσαι καλό παιδί. Εντάξει. Κοίταξε. Εσύ είσαι καλός, ναι. Καλός. Αλλά κι εγώ παρακάτω δεν πέφτω. Έτσι, έτσι. Ναι. Ο εχθρός λοιπόν, του καλού, ο καλύτερος. Λοιπόν, έπρεπε αφού ήρθες, έπρεπε να τον πάρεις. Δεν πειράζει, δεν σχόλουμε. Έστω και ένα ψωμάκι να τον έφερες. Ο ψωμάκι δεν τρώμε πλέον. Είχες. Ναι. Μόσουβλάκι. Όταν λέμε ψωμάκι και κάτι άλλο δεν είναι. Ναι, έτσι, μέσα. Ένα σταφυδόψουμο. Ναι, έστω ένα σταφυδόψουμο να κάνει. Ούτε στη γάτα να δώσει ψωμί, ούτε στη σκυλή δεν τα τρώει. Όχι, ρε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ψωμί. Το λατρεύω. Μπορώ να φάω και σκέτο με γαλατάκι. Μια χαρά. Ξέρεις που θα τον πάω τώρα. Ξέρεις που θα τον πάω. Πού θα με πάει. Εκεί, στο Σταυρούπολη τώρα. Μάλιστα, θα πάμε εκεί να μα. Εγώ έχω γυρίσει. Πήγα μια κουβέντα, θα δείτε το. Μάλιστα. Μπάμπη, άκου. Παρακαλώ. Μπορείς να κάνω μια πρόταση. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Δηλαδή. Πρέπει για να έχουμε πολύ ακροματικότητα, ναι. Δηλαδή να παίρνω εγώ με τηλέφωνο. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, ρε Σιαράου, και εγώ το ψάχνω. Για δώσε εδώ τα φώτα σου. Περίμενε, εγώ θα σου πω μια ιδέα. Παρακαλώ, ναι βεβαίως. Και ο καθένας που βγαίνει. Να δίνει 5 ευρώ, το ό,τι είπαμε αυτό. Ό,τι καλό έχει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, όπως κατάλαβα εγώ, πάει ο άλλος από τις... πίνει καφέ το πρωί από τις 8.30-9 η ώρα που λες. Ναι. Και μετά κατά τις 11 παρά, μέχρι τις 3 αρχινάει τα τσίπουρα και τα τέτοια. Βέβαια, ωραία. Και εγώ το έκανα αυτό. Όχι, δεν το έκανα. Γιατί, αλλά εγώ... έτσι προοδεύσαμε ως έθνος. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά μετά από 2 πιωτά και άμα καθίσεις πολλές ώρες το πιωτό, αυτό που πήγες στο αλκοόλ πάει στα σκότια. Τέτοια. Ε, στα όχι, που πάει στο αίμα μέσα. Αχα, μάλιστα. Στο αίμα μέσα και είτε πιείς 5, είτε πιείς 3, είτε πιείς 2, έχεις αλκοόλ, δεν ξέρεις. Χάνεις την μπούσουλα που λέει. Ναι, το πούμε μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Τι σχέση έχουμε εμείς με το αλκοόλ? Θα κάνω μια πρόταση. Παρακαλώ, να το ακούσουμε. Όταν βγαίνουν... πρόταση κάνω τώρα. Όταν βγαίνουν... γιατί παίρνει τα... ο άλλος παίρνει τα μάξι μετά... ακούσα... Λοιπόν, να κάνουμε αλκοτές στους ακροατές. Ναι. Ναι. Όχι αλκοτές. Τι? Να παρατάνε το αυτοκίνητο και να παίρνουν ταξί. Α, μάλιστα. Γιατί έδωσε 20 ευρώ, ας πούμε, για να πιει. Δεν είχε άλλα 3,5 ευρώ να πάει στο άμα τα έδωσε όλα για να τα πιει, μετά που να έχει. Και εγώ μια ζωή αυτό... Όχι, θα κρατήσει και το... Ναι. Τα έδινε όλα για να πιω και μετά γυρνούσα με τα πόδια στο σπίτι. Γιατί τον οδηγώ. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Σε αυτό υπάρχει τέτοιο. Ναι, μάλιστα. Αν είσαι 3 άτομα, ας πούμε, οι δύο θα πιούνε, ο ένας δεν θα πιει. Αλκοόλ. Ναι, οι δύο να περάσουν καλά και ο άλλος θα τι ακάθα, τους κοιτάει, να κάτσει με το παιδί της γριάς από δίπλα. Έτσι γίνεται. Ναι, αλλά κοίταξε πόσοι σκοτώνονται. Άλλο αυτό. Εδώ είμαστε Ελλάδα, εδώ είμαστε Ελλάδα, εδώ να πούμε μα ζηλεύουνε. Να μας πει τώρα κανένας τίποτα τι να κάνουμε. Γι' αυτό δεν θα βάλετε μυαλό, Εδώ Ελλάδα, ρε, εδώ να μην δε μασάμε, ρε, τώρα, εδώ, ρε, Ελλάδα, ελάτε όλοι, ρε, να πάρουμε τις άρισες, ας πούμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Είναι καλή πρόταση, πολύ δηλαδή. Καλή είναι, εντάξει, εγώ το διακομωδώ. Εννοείται. Ποτέ, ποτό και οδήγηση, αυτό είναι όχι απαράβατος κανόνας, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά δυστυχώς δεν το εφαρμόζουμε. Πάρε το αμάξι εκεί πέρα και έλα πάρε την άλλη την ημέρα. Έλα στο λόγο, επειδή. Κάτσε εδώ, κοιμήσου. Θα σε βάλω εγώ ένα ράντζο και την άλλη μέρα θα σε βάλω κάνεις και εκπομπή. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Πρέπει να πάμε να κάνουμε διαλυματάκι σιγά-σιγά. Έγινε. Ευχαριστούμε, φίλια. Εδώ ο αρχισυντάκτης εκπομπής, ο φίλος μας ο Μιχάλης, μας λέει ότι κοιτάει την ώρα. Δεν βλέπεις την ώρα να κάνεις διαλυματάκι, Όχι. Σε βλέπω να βγάζει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Μόνοι μας είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε πρωί.
Ό,τι θέλουμε γίνεται. Κατάχη. Τι έχεις κάνει και έχεις βάλει κάμερα. Γράφεις τον εαυτό σου. Ναι, το βάλουμε στο τέτοιο και εδώ. Μάλιστα. Ούτε εγώ, δηλαδή, σε τέτοια σημεία, ας πούμε, δεν έχω φτάσει ούτε εγώ να καταγράφω τον εαυτό μου. Μπράβο, μπράβο. Απλά θέλει να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στο YouTube, να τα βιντεάκια. Μπορεί να ανοίξουμε ένα λογαριασμό. Ένα λογαριασμό θέλει να ανοίξουμε. Χάσε, θέλω να ανοίξω εγώ ένα λογαριασμό. Θέλει. Πιστοποιητικά, θέλει τέτοιο. Θέλει λογαριασμού τη ΔΕΗ. Θέλει τι λογαριασμού από το. Όχι τέτοιο λογαριασμό. Δεν πρέπει να ανοίξουμε λογαριασμό. Ταυτότητε, αυτά παράβολα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μήπω θέλει και τον κουρασανάκι να το κάνει. Να ανοίξω λογαριασμό, να αρχίσω να παίρνω λεπτά. Απορώ γιατί του κάνει του λογαριασμού. Τα παλιά τα χρόνια. Τα παλιά τα χρόνια πήγαινες και παίρνες δάνειο μόνο με την ταυτότητά σου. Και τώρα για να ανοίξεις ένα λογαριασμό, για να τους δίνεις λεφτά τους τραπεζίτε, σου ζητάνε ένα σωρό δικαιολογητικά. Δεν ανοίγω λογαριασμό. Δεν δίνω λογαριασμό. Σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ, Τζοάννα, σ' αγαπώ. Έτσι, μεγάλη κομματάρα. Θα οδηγηθούμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα. Ξεκινήσαμε δυναμικά, δεν θέσαμε ούτε καν. Δυναμικά και πάμε για πολύ δυναμικά. Πολύ δυναμικά με μια εκπομπή χωρίς συνειρμό. Άστο, μετά, μη μου βάζεις θεματάκια. Περίμενε. Άστο, χτυπήσου. Τη στάχτη δεν έφερε. Τη στάχτη του ήξερες για τους καφέδες. Δεν θα μαυρίσουμε ποτέ. Λα. Life is life. Life is life. La, 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 la. Έτσι όλοι πάνω στο ταψί του λόγο επειδή. Σε βάζω εδώ κομματάρες. Αυτό εδώ δεύτερος ήρθα. Δεύτερος. Ποιες έχετε τέτοιες κατακτήσεις. Κανονικά θα πρέπει να πάρεις και εσύ μια διαπροπό. Μια άδεια προπό δεν είναι. Εκείνα τα χρόνια όποιος έπαιρνε διακρίσεις στον αθλητισμό έπαιρνε και μια άδεια προπό. Έπρεπε και εσύ, ας πούμε, να. Εντάξει, ήταν εξής, 17 χρονών, 18, τώρα να κάνεις. Πού να το δουλέψεις, δεν τα παίζεις όλα. Σημασία όταν βλέπαμε το ταψί να γυρνάει και λέμε. Ναι. Είχε εξής, κάψεις εκεί πάνω, να ανέβεις εκεί να κρατηθείς. Εκεί να κολλήσεις. Η αγωνία μας μεταδίδει στην αδρεναλίνη, μας ταξιδεύεις, μας βάζεις, μας τοποθετείς μέσα στο ταψί. Στο τρενάκι το απότομο, εκείνο είχε 4-5G, ξέρω εγώ. Το απότομο το. Πού, τέτοιο τρένο δεν είχε ποτέ Θεσσαλονίκη. Τρενάκι με 4-5G. Ναι, αφού είχε το απότομο την κατηφόρα και ανέβαινε. Σοπαρε, είχαμε τέτοιο. Ψέκομαι την ανάσα. Σοπαρε. Ναι, υπάρχει κιόλας. Υπάρχει. Δίπλα στο ταψί είναι αυτό. Να είστε. Λοιπόν, 107,4, 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως στα διαδίκτυα, στα facebook μας θα επικοινωνούμε inboxιακά και συνδιαλεγόμαστε, ανταλλάσσουμε πάσης φύσεως απόψεις και διαμορφώνουμε κιόλας την εκπομπή, διότι συνδημιουργοί είστε εσείς οι ακροατές. Η εκπομπή είναι του λαού. Εκπομπή λαϊκής βάσης το λόγο επειδή πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Να δώσω τις καλεσμένες μου στο Βόλο, Νέα Ιωνία της Ξαρέφης. Στο Βόλο, μάλιστα. Νέα Ιωνία της Ξαρέφης. Γεια σου, τιμημένε Νέα Βόλο. Νίκη μου, τον Ανισιό μου, τον Δόλη. Επειδή είναι Νέα Ιωνία, Νίκη Βόλο που λέμε. Όχι, Νίκη Νικολέτα, Νίκη εγώ την κουράζω. Όμως λένε όσοι εκεί πέρα. Εργαζόμενοι, τώρα δουλεύει το Ξαρέφη μου. Τέτοια ώρα, άρεσε αυτό το πράγμα. Δουλεύουν εκεί. Είναι και σε μέρος καλό που έχει τα τσιμπουράδικα. Το καλύτερο μέρος, αγαπάμε. Το καλύτερο μέρος. Και έχω και κάτι γνωστούς που. Από ίντερνετ που με λένε, έλα εδώ να σε δούμε. Έλα να σε δούμε, να έρθω κι εγώ μαζί σου. Μήπως σε κεράσουν τίποτα, φάμε. Βέβαια, καμία γαλιστερή, κανένα κηδόνι, κανένα αυτό. Βέβαια. Δεν την κάνουμε τα ράτσο, σε παρακαλώ. Αλλά χαιρετίσματα ποιου έχουν. Αλλά το θέμα είναι εκεί πέρα, Μπάμπη, ότι είναι μικρά πιατάκια σαν τα Κινέζικα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το η ουσία. Τα μαλλιωτάγαρα προσπαθούν να κάνουν εδώ πέρα. Ένα σοβαρό τσιπουράδικο ολόκληρη Θεσσαλονίκη που κι αν έχουμε γαστριμαργική παράδοση. Δεν έχω βρει να κάνουν ένα μεζεδάκι, να βάλουν ωραία πράγματα. Μην μας γεμίζετε με την τηγανίλα. Σε παρακαλώ, όχι τηγανίλα. Προσέχουμε, κάνουμε και διατροφή. Πού να φας οστρακό εδώ πέρα, πού να φας ρε σύναμε. Το δοκίμασε εδώ στην Αθέων. Ναι, μην λέμε τώρα σου. Όχι, δεν είναι, λέω. Άμα είναι καλό να το πούμε, να στρέφουμε. Όχι, δεν είναι. Πήγα εκεί κάτι πιατάκι με χταπόδι, με τέτοια. Ξέρεις και θα κάνουμε εντάξει μια μικρή διαφορά. Ξέρεις που έφαγα καλά. Και προσφάτως ανακάλυψα, εσύ δεν μας τα λες αυτά. Έφαγα στο στέκι του Απόλλωνα καλά. Απολωνάρα. Πήγαμε και φάγαμε στο εντευκτήριο απέναντι από το γήπεδο.
Καλά, το ξέρεις εσύ εκεί. Όχι. Τι αρέσει. Πάμε, μου δεν το ξέρω. Ρε Μιχάλη, μέσα στον Απόλλωνα, α πούμε. Ναι, ρε κορμά. Έχει απέναντι ακριβώς εκεί που είναι το κλειστό. Έχει ένα δευτήριο των παλαιμάχων. Α, το κλειστό το μπάσκετ απέναντι μεριά. Ναι, 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 ναι. Και έχει εκεί έτσι μια ταβερνούλα που κάνουν ωραία, λίγα και ωραία πράγματα. Μέσα είναι. Μέσα είναι, ρε παιδί μου. Παίζουν οι άλλοι μπάσκετ και σε παίρνουν και μυρωδιές, ας πούμε. Εφάγαμε πάρα πολύ ωραία και οξύζουμε να λέμε. Πάμε, ρε πάμε. Βέβαια θα πάμε, γιατί είναι και Απολλωνάρα. Είναι Απολλωνάρα. Πάρε, πάρε και τον άλλο το ταψάκι από εκεί να τον πάρουν. Ναι, να τον πιάσει. Βγαίνει έξω από το ζευγάρι. Αυτό είναι άλλη κρυφή. Αλεπού είναι. Είναι μία αλεπού πονηρή. Αλεπού και τα ρίχνει. Αλεπού. Το θυμάσαι το κομμάτι. Το ξέρω, για. Βγάζει. Ναι. Έτσι, απλώ να κάνουν όλε οι ομάδε ένα εντευκτήριο. Να κάνει και ο Πάκο, να κάνει και ο Άρη. Ηρακλής, ας πούμε, με μεζέδες να πηγαίνουμε εκεί και να τιμάμε εμείς. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει, γιατί δεν είπε ο Ξάριβος τίποτε. Αλλά θα με πεις τώρα, Ξάριβος τώρα. Δεν είπα. Τον Απόλλωνα στα κρύβω. Μήπως. Όχι, απλά δεν κάναμε να σου. Μήπως είσαι ανεπιθύμητος επειδή δήλωσε ότι δεν ξανασχολείσαι με τον. Αλλά έτσι ξανασχολείσαι με τον Απόλλωνα. Όχι, δεν είσαι. Φέτος και θα πάω και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Α, θα πας σε όλες τις ομάδες. Ναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε. Κάλεσμα ναι, οικουμενικότητος εδώ από τον. Ναι, θα ναι, πας ναι. Σήμερα που παίζει ο Άρης. Έχει φιλικό σε 9 και μισή με τον Ατρόμητο στον Κράτη Μικελίδη. Δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι τον παππού. Α, εντάξει, οκ. Okay. Έχω τον παππού. Τι θα κάνουμε. 5 ευρώ την ώρα παίρνουμε. Δεν κάνουμε τίποτε. Καρέκλα από το κρεβάτι. Προσέχει τον άνθρωπο που δεν κάνω τίποτα. Εντάξει, δεν είναι ξένας. Να σκάλει. Μιχάλη και τίποτα. Παίρνει τηλέφωνο στα ράδια. Όχι, τέτοια πράγματα. Α, μάλιστα. Για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τόση ώρα που περιμένω, ρε φίλε, νόμιζα είχα κανονική ροή. Πιάσαμε, ναι, πιάσαμε και εμείς εδώ την μπάρλα και ξεχάστηκα. Νόμιζα είχα κανονική. Λοιπόν, είσαι για 2 Αυγούστου να κανονίσουμε από τώρα ένα πάρτι στο Magic Park. Ψήνομαι τρελά. Αν είμαι εδώ, γιατί 2 Αυγούστου παίρνω άδεια, οπότε. Ναι, επειδή, εγώ γι' αυτό το λόγο το είπα ακριβώς, επειδή είναι η τελευταία μέρα που δουλεύουμε. Άμα πάμε για το κάνουμε 1 Αυγούστου, γιατί δεν κατάλαβα. Μέσα. Την προηγούμενη. Πέφτει. Πέμπτη, γιατί προηγούμενη. Δεν κατάλαβα. Ναι. Θα πάρουμε και τα, θα πάρουμε και τα παιδάκια σου για άλοθη, για να φαίνονται ότι τα συνοδεύουμε και ότι αυτά θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε. Καλά, να βρω και το φίλο μας στο Ταψιά. Ναι, ναι, πάμε όλοι στο Ταψί να κάνουμε ναι, έτσι. Όποιος θέλει, όποιος θέλει. Να, να τον βρω αυτόν εδώ και άμα είναι να κάνω. Ξέρεις τι, απλά θα ανέβω γιατί, εγώ επάνω. Θα ανέβει και εμείς από κάτω. Θα ανέβω και θα τραβάει το βίντεο. Θα ανέβω. Δεν είναι. Πακάνω μια παρέα καλή, επειδή το είχε πει κάποια στιγμή ο Μπάμπης και τώρα το ξανανέφερε για το Νταγκαντά, το Ταψί δηλαδή. Πάμε όλοι στα. Αλλά τι είναι, το flash. Πόσο έχει εκεί πέρα, πού να δώσουμε, 10 ευρώ είσαι εδώ, να μας βάλουν τζάμπα. Εγώ τζάμπα μπαίνω μέσα. Αγί τζάμπα μπαίνει ο Φωτιάδης. Έχει με μέτρο ρε, είναι με το μέτρο. Α, ναι. Ναι, είναι με το ένα μέτρο. Θα λυγίσουμε όλη η γόνατα να πούμε και... Το κάναμε αυτό μικρή στη Γότορα να πηγαίναμε 14 χρονών με αντράχαλη και κάναμε να πούμε τα παιδιά του δημοτικού. Γονατίζαμε. Με χνούδια, ξέρεις, μουστακάκι χνούδια και τα λοιπά. Επειδή με ανάφερες για το τέτοιο, για το Ταψί, ξέρεις ότι ανέβηκα πάνω στο σφυρί. Στο σφυρί. Στο σφυρί. Ανέβηκα με τη μία πάνω. Το Ranger, ναι, το Ranger ήταν αυτό ένα άλλο είχε έναν. Τι να σου πω τώρα, λίγο πιο αδύνατος από τον παππούλια ήτανε και κρεμιόταν έτσι. Ψήνομαι έτσι. Αυτό να ψάξουμε να βρούμε έτσι. Μια φόρμουλα, πώς, αν όχι τώρα στην άδεια, να ψάξουμε να βρούμε μια φόρμουλα πάμε. Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε έναν διαγωνισμό ταψιού. Αυτό, ναι. Εγώ στην μπάλα στον υπόδρομο θα είμαι, δεν ανεβαίνω. Να ξέρει, εγώ μπάλες θα παίζω στον υπόδρομο εκεί. Καλά, ναι, μπαλά και στον υπόδρομο. Κάνα κρίκους, τίποτα, κάτι συγκρόμενα το πόδι. Θα αφήσουμε τον Φωτιάδη, τον έχουμε εκεί μόνιμο, resident. Και θα καλούμε τον κόσμο να το συναγωνιστεί. Στην ισορροπία. Μέσα. Ελάτε εδώ, μαλλιοτάγαρα. Ναι. Ορίστε, στα παιδάκια. Να έχετε κάθε 10χρονο. Ελάτε, ρε μαλλιοτάγαράκι. Ελάτε, σου δείξω να πούμε. Έτσι, ρε παιδάκι. Θα μα πει ποτέ φλάκι. Και κάτι. Τώρα αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Κάποιο αρμόδιο έχει. Αρμόδιο! Υπάρχει κράτο. Έχουμε νέα κυβέρνηση.
ναι. από το ταψί. Ναι. Μπορεί να ακούει, ρε παιδί μου, να ακούσει από το πρωί και να ακούει. Τέτοια ώρα θα ακούει εμάς, ας πούμε. Εντάξει, γιατί κάποιος θα ακούει. Λες. Κάποιος θα ακούει. Δεν μπορεί. Έχει δύναμη το λόγο επειδή. Έχει δύναμη. Ή θα το σφυρίξουν, ναι. Κάποιος θα το σφυρίξει. Ένα θα με κεράσει λόγο επειδή το λόγο επειδή, να σου πω εγώ τη δύναμη. Να του στείλω το βίντεο, να του στείλω τη ηχογράφηση που κάνουμε τώρα στο τέλειο. Έγινε. Εκεί πώ. Όχι, ρε. Όπω λέει ο κύριο Αγόρα, ψηφίστε. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, τσαό. Δεν έχει καμιά άλλη περιοχή. Α πούμε, πάμε στον Άγιο Μάμα, στο Πανηγύρι, δεν θα έχει. Εκεί είναι καλό, καλύτερα να διοργανώσουμε μια εκδρομούλα και να φτιάξουμε το δικό μα το τσάλεζ. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μα περίμενε. Καλημέρα. Καλώ τον Αγάλο τον. Υπάρχει μια προσφορά από το Μετράνο. Το Μετράνο. Για το νούμερο, ναι. Ναι, για το νούμερο με τις κόκκινες μύτες. Μάλιστα, μπορώ να κάνω και την αρκούδα. Αλλά τώρα τα τσίρκα ορθώς και δεν έχουν ζώα. Ναι. Καλημέρα και στον Οικουμενικό Μιχάλη. Έτσι. Καλημέρα. Σε όλες τις ομάδες. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Στους Παοξίδες ειδικά. Ναι. Μαζί σου στους αγώνες του Ηρακλή. Όταν με το καλό ξεκινήσει και δημιουργήσει ομάδα, θα μπορείς να το παίρνεις μαζί σου. Ο Μιχάλης λοιπόν είναι ο πρώτος ακροατής 33-33-33. Επιτέλους βρήκε εφαρμογή η συγκεκριμένη έτσι, συνθήκη. Πάντως αυτό που είπε πριν ο Μιχάλης, έτσι βγαίνουν τα ονόματα. Η Νίκη είναι από το Βόλο, Νίκη Βόλου. Ναι. Μια Ελένη ήταν στην έρημο, βγήκε Ελένη Ερήμο. Έτσι πάνε. Ναι. Υπάρχει και αυτή, ψάχνω να πω, η Νίκη Κεραμέως. Πού παίζεις, σε ποια κατηγορία. Επίσης. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι που το ξεκίνησε ο Μιχάλης και δεν είπε όλη την αλήθεια. Ναι. Ότι είναι να παντρευτεί η Ανίτα. Ξέρεις ποιος είναι ο υποψήφιος. Ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω. Ο Αγάπη μόνο. Ο Αγάπη μόνο. Αλήθεια. Δηλαδή έφαγε τη σκόνη. Δεν είναι αυτός. Δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός λες Μιχάλη. Μήπως σε λέει σε έφαγε στροφή. Δεν είναι αυτός. Όσο και να βγαίνετε στον αέρα, ξέρω ποιος είναι. Ξέρει ποιος είναι, αλλά δεν μας το λέει. Δεν είναι, λέει, ο αγάπη μου. Όταν θα φτάσει η στιγμή και κάνει, θα το πω. Ναι. Καλά, λοιπόν. Το δεν είναι ο αγάπη. Αλλά... Καταρχήν, με αυτό, καταρχήν με αυτό, άμα σου πω τι έκανε, τι έκανε όταν πήγε να ψηφίσει. Πήγε να ψηφίσει στις εκλογές. Τι έβαλε νομίζει, άμα το βρείτε πατήστε το ναι live για τον Μπάμπη. Σαλάμι και κασέρι. Όχι. Τι. Πατήστε τώρα να δείτε. Πες τι έκανε, τώρα δεν πατάω, βαριέμαι. Ναι. Τι έκανε. Πήγε στο ψηφοδέλτιο, έριξε το τέτοιο και πάρωσε, φορούσε πατροχοπέδιλα. Μάλιστα, αυτό έκανε. Τι ψήφισε, μπορούμε να φανταστούμε πολλά. Εκεί στην Άουσα που πάει. Στην Έδεσα, στην Έδεσα. Στην Έδεσα. Σου τα ξέρω, ναι. Μιχάλη, θέλω μια προσφορά να δώσεις. Τι, ό,τι θες. Είμαστε 16 διαμερίσματα. Ναι. Και θέλουμε να ενωθούμε μεταξύ μας. Θα αναλάβεις την επικοινωνία. Ναι. Εσωτερική, μια τρύπα να ενώνω. Θα δείξει καλά τείχο, λέει έτσι αυτό. Όχι τείχο. Τείχο, 2,20 επί 1,10 πόρτα. Κατευθείαν. Δεν χρειάζεται. Τείχο. Ναι, τείχο, πόρτα, σας κάνω την πόρτα. Για να μην πηγαίνετε τείχο, σου ναι, λέει, και μετά, μετά θα τα βρούμε με την πολεοδομία, ξέρεις εσύ. Ναι. Κοίταξε, έχω παραδώσει, η πολεοδομία εμάς, η δικιά μας, είναι ναι, στη Θέρμη. Δική μας είναι, όλη δική μας είναι εκεί. Και μπουγατσούλες ναι, και τα πάντα. Μάλιστα. Με το νέο ποινικό κώδικα δική μας είναι, έτσι. Ναι. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον 596, ο οποίος αναφέρει το ότι επιδεινώθηκε λίγο δραματικά η ψυχολογία των πολιτών με την έλευση της νέας κυβέρνησης. Φαίνεται και από το Φωτιάδη, ο οποίος δεν έφερε ούτε μία μπουγατσούλα, σε κατηγορούνε σήμερα. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ είδες, δεν σου είπα φέρε μου, αλλά όταν μου το θύμισαν και λέω γιατί δεν μου φέρνει, δεν κατάλαβα. Ο κόσμος εδώ. Την άλλη φορά θέλω. Γιατί αυτή τη στριφτή. Πες τώρα. Αυτή τη στριφτή. Αυτή τη στριφτή θέλω. Αυτή τη στριφτή. Λοιπόν, θες να γίνουμε food blogger. Ξέρεις τι είναι food blogger. Κάνουμε εδώ. Είναι κόσμος ο οποίος πηγαίνει στα μαγαζά, ανεβάζει φωτογραφίες. Καταρχήν, λοιπόν, παρένθεση στον εαυτό μου. Γιατί δεν έχεις Instagram. Όχι, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλεις. Ναι, αφού έχω το Facebook. Δεν, το Facebook είναι παροχημένο, ξεπερασμένο. Ναι, αλλά κύριε, βάζεις. Στο Instagram σε πληρώνουν για να ανεβάζεις φωτογραφίες από μαγαζιά. Αυτό σου λέω. Οικονομή, θα πηγαίνεις εκεί στη Θέρμη. Ναι. Μπουγατσούλα, καλημέρα εδώ, φατσούλα. Παπ και πενιντάρικο για την ανάρτηση. Έτσι το πάει. Instagram. Το Instagram πληρώνει, είναι δουλειά τώρα. Είναι νέα. Το μέσα. Αυτό σου λέει, ρε, άστο ρε! Πάσα σου! Σ' αγαπώ πολύ! Καλημέρα στη Γραμμούλα.
Επειδή ο Μιχάλης είναι σοβαρός και δεν σου αποκαλύπτει το λόγο που δεν σου έφερε μπουγάτα, θα το πω εγώ. Παρακαλώ, ρε, να μάθουμε την αλήθεια επιτέλους. Τόσο κολυμπητήριο που πας, δεν είναι τα κρίμα για μια μπουγάτα να πας να κάνεις μετά από 4 ώρες. Προσέχει δηλαδή, προσέχει για να... Όπιασε ρε Παύλο. Για σένα δουλεύει. Για σένα δουλεύει. Δηλαδή, άμα θα φάει μπουγάτσα, άμα θα φάει μπουγάτσα μετά θα κάνει κολύμπι, όπιο, θα προς πίσω. Όπιο, τι όπιο, όπιο, θα κάνω και όπιο. Ναι, υπογείως. Ναι, βέβαια. Θα κάνει άμα υποβρύχιο. Θα φάει και τη συνθήκη την μπουγάτσα, ειδικά εκείνη. Υποβρύχιο θα κάνει. Είναι ότι τα πυροκομικά έχουν μια έξτρα κατηγορία. Είπα το να μην το πω, θάλασσα. Ναι. Τα πυροκομικά, επειδή δυσκολεύει ο οργανισμός να τα χωνεύει, βέβαια. Τα κάνει πρώτα γιαούρτι και μετά τα χωνεύει. Θέλουν παραπάνω ώρα. Και κανένα που βάλει δηλαδή, φτιάχνει. Δηλαδή, αν φάω τώρα, δηλαδή ειλικρινά, άμα φάω εγώ ένα πιτόγυρο βράδυ. Και εσείς φάτε μια μπουγάτσα, εγώ μπορώ να μπω σε 3 ώρες από τώρα, είναι 7, ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να μπω στις 10 θεωρητικά, εσείς όμως πρέπει να μπείτε στις 11. Αμα, σοβαρά. Ναι, τα τυροκομικά, επειδή ο οργανισμός τα κάνει στο στομάχι, ναι, τα κάνει γιαούρτι, ρε παιδί μου, και μετά τα χωνεύει. Να ήταν η θάλασσα γιαούρτι. Θέλουν παραπάνω χρόνο. Με το γνώριζα. Δηλαδή, άρα με προστάτευσε για να συνεχίσουν να δηλαδή, κατευθείαν ρε, να το βγάλετε το παλικάρι το όνομα. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Να το βγάλετε το όνομα, ρε. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Μάλιστα. Να μην τρελαθούμε. Δηλαδή το κάνατε ήρθα και όμοια με τον άλλον. Καταρχήν, συγγνώμη Παύλο, κάνει κολύμπι. Κάνω, ναι. Όχι εσύ. Στη χωριάτικη. Κάνει κάτι βούτες. Δώστε να τα ψή. Πόσα μπορεί να φάει στο κρασανάκι, λες. Πόσα. 9 δεν μπορεί να φάει. 9 κουλούρια. Ας τα κουλούρια τα κρουασάνα. Κρουασανάκι το βλέπω να τρώει 6. Τα 6 σταματάει. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί είναι. Έχει τσίπα, ρε. Έχει τσίπα ο Batman, έχει τσίπα, αλλά δεν θα φάει 6. Το 7ο θα το κοιτάει. Ναι, αλλά ξέρεις τι έβαλε μέσα. Να πληρώσω και κάτι, ρε παιδιά, να αφήσω και κάτι. Όχι, ρε, να πληρώσεις. Όλα έτσι κάνω. Πάω στο φουρναρί, με γεμίζουν μια σακούλα εκεί τυρόπιτες, κουρασάν, ψωμιά και τέτοια και λέω, ρε παιδιά, να σας πληρώσω και μια φορά, δεν χρειάζεται. Άντε καλά. Το 7, ναι, το 7, το 8 μετά, κομμάτι να πω. Αν μου πούνε πληρώσε, θα πω α, έχω κάρτα. Δηλαδή, Παύλο, θα φάει 7. Έτσι. Και ξέρεις τι κάνει τώρα αυτός εδώ άλλος, ε? Τι? Βάζει μέσα τέτοιο, βάζει αμύγδαλο, τριμμένο αμύγδαλο. Πέρα πρωί πρωί τώρα, ναι. Άντε να αρχίσουμε πάλι τώρα, να πηγαίνουμε καλά. Τώρα ναι, είναι αμαρτία, τώρα δεν είναι. Έφυγε από την παρέα, έφυγε, δηλαδή βρίσκεται σε εξωτικά μέρη ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Βέρη και πλέον δεν έχουμε γαστριμαργική ενότητα. Ναι, ρε φίλε, άλλη ενότητα είναι φίλε. Έχασαμε λίγο ταυτότητα. Εδώ. Όχι, Μαρόκο είναι. Ναι. Θα βγάζουμε την Κατερίνα, θα βγάζουμε. Εντάξει. Παύλο, μην κλείνεις ακόμα, σε πω και ένα νέο. Για πες το, για πες το, να το νέο. Λοιπόν, ναι. Σήμερα τελείωσα με τα δικαστήρια, αγόρι μου, από εδώ το λόγο λεπιδί. Τέλος. Εχθές τελείωσε και σήμερα το ανακοινώνουμε από εδώ. Τέλος. Είπαμε, μήπως είναι ο Δημήτρης Φλόρος ενέργα, κυρίες και κύριοι. Μπήκε μέσα στο σώμα του Μιχάλη Ποντιάδη. Σκέφτομαι να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι. Μέσα στα Οκτώβριο, ξέρω εγώ, για Αυστραλία. Ναι. Να, αυτά Αυστραλία. Θα μας τα αποκαλύψει δεύτερη ώρα για να έχουμε λίγο. Η Αυστραλία είναι ένας δύσκολος προορισμός. Όχι. Okay. Δεκαήμερη εκδρομή με ένα αριανό εδώ της πόλης μας που έχει τουριστικό. Δεκαήμερη εκδρομή. Πώς λέμε, ας πούμε, μπάνια στα Φλογητά. Έτσι, μπάνια στην Αδελαίδα, ξέρω εγώ. Στο Πέρθ. Πήγα και άλλαξα 10. Από ευρώ, έκανα μέχρι τώρα έχω 500 δολάρια. Α, ήδη ξεκίνησε να φτιάχνει συνάλλαγμα. Συνάλλαγμα, κάτσε ρε φίλε. 500 δολάρια Αυστραλία είναι 80 ευρώ. 500 δολάρια, τα άλλαξα ρε παιδί μου. Τα άλλαξα. Άστε δολάρια Αμερική τα έκανε. Όχι Αυστραλία. Αυστραλία, ρε φίλε, 80 ευρώ είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σε λέω. Τα άλλαξα. Θα φτάσω μέχρι 3-4.000 δολάρια, 5. Μάλιστα. Να έχω καβάτσα για να κάνω. Μάλιστα. Και θα πάρω και το κουροξανάκι γιατί θέλει ένα μάρτυρα για να κάνω το βιβλιάριο, το διαβατήριο. Γιατί τι είσαι, ρε. Όχι, θέλει μάρτυρα. Θέλει ένα μάρτυρα. Να πιστοποιήσει τι. Τι, εδώ εμεί μάρτυρε, εδώ τα τηλέφωνα. Θέλει ένα μάρτυρα, ρε. Εδώ τι να μαρτυρήσουν. Έτσι, τι μάρτυρα του Ιεχωβά, τι μάρτυρα. Δεν θα παντρευτείτε.
Δεν θα παντρευτείς, διαβατήριο. Ποιος θέλει ναι, μάρτυρα θέλει, ναι. Ποιος θέλει μάρτυρα. Το διαβατήριο κάτω, δώστε τέτοια που είναι. Θέλει μάρτυρα, να πει ο μάρτυρας τι. Τι, ο... δεν πει, ξέρω. Τι. Εγώ εκεί που πήγα και μου τα φέτα είχα μάρτυρα. Να εγγυηθεί για σένα. Να υπογράψει, ναι. Ναι, μα, ναι. Ο Κρουασανάκης θα εγγυηθεί για σένα να πας στην Αυστραλία. Τρελός είναι, ρε. Και δεν κόβει το χέρι του. Θα εγγυηθεί γιατί θα έρθω από εκεί πέρα και το κάνω λαμπόγιαλο εκεί πέρα. Μάλιστα. Ξέρει αυτό τι. Ωραία. Ρε φίλε, άμα θες εγγυητή να έρθω εγώ να μπω. Όχι, δεν θέλει εγγυητή. Θέλει μάρτυρες να υπογράψει μια στην υπεύθυνη δήλωση. Θα κάνω μια υπεύθυνη δήλωση. Τι υπεύθυνη δήλωση, ότι σε επιτρέπουμε να φύγεις από τη χώρα. Που μια υπεύθυνη δήλωση ότι βγάζεις διαβατήριο. Σίγουρο. Ναι, άλλο, είσαι σίγουρος για την ισοτιμία. Εγώ τώρα γκούγκλαρα εδώ να δω ισοτιμία ναι. Δολαρίου Αυστραλίας με ευρώ. Ένα ευρώ ίσον ναι. 1,5 990 1,6 περίπου δολάρια Αυστραλίας. Ναι, μου, ανάλογα τα ανταλλακτήρια που υπέστησες. Ένα δολάριο, μάλιστα, ένα δολάριο Αυστραλίας ίσον 0,62 του ευρώ. Έδωσα, περίπου τα μισά, έδωσα 10 ευρώ, έδωσα και πήρα 15 δολάρια και με έδωσε 9,66 λεπτά. Τι ωραία, έδωσες 10, πήρες 15, πολύ καλύτερα. Ρε εσύ Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι και να κλείσω γιατί είναι κοινό. Για τον ναι έδωσα. Δεν μου λες, είσαι σίγουρος ότι θα πας σε βγάλουν διαβατήριο ή θα σε βγάλουν κανένα προφόρμα invoice, θα σε κάνουμε εξαγωγή. Η ταυτότητα που έβγαλα τώρα ήθελε μάρτυρα για να πάρει. Ποιο πήρες μάρτυρα, τον οδηγό. Ποια ταυτότητα ήθελε όχι, μάρτυρα. Κάποιον άλλον πήρε. Γιατί δεν πήρες. Πες μου ότι πήρες κάποιον από άλλες εκπομπές. Όχι, λοιπόν, ρε. Άρα, άρα φίλε, άρα να σου πω τώρα, μια που ζητάς μάρτυρα και στην έκδοση διαβατηρίου και στην έκδοση αριθμού δελτίου, αστυνομικού δελτίου ταυτότητα. Το έβγαλα, την έβγαλα, ρε. Άρα, φίλε, είσαι ακόμα μπλεγμένος με τα νομικά για να ζητάς μάρτυρα. Μήπως είσαι ακόμα φυγόδικος. Μήπως παραμένεις φυγόδικος. Έβαλα το έγινε, Παύλο μου. Μήπως δεν έχει καθαρογραφεί η έφεση. Ψάξ' το. Θα το ψάξω ρε Παύλο. 12.000 ευρώ πρόστιμο είναι. Δολάρια. Όχι ευρώ πρόστιμο άμα σε πιάσουν να πας να φύγεις παράνομα χωρίς να έχει καθαρογραφεί. Θα βγάλει και συνάλλαγμα. Μην τα λες αυτά μας ακούνε εδώ τώρα. Χωρίς να έχει καθαρογραφεί η εφέστημη απόφαση. Δικαιούσε 5.000 δολάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Φιλιά, φιλιά. Εγώ ξέρεις τι λέω. Θα κάνουμε εδώ τώρα διαγωνισμό στην εκπομπή. Να κληρώσουμε ένα μάρτυρα. Δηλαδή ο νικητής να έχει την τιμή και τη χαρά να είναι ο μάρτυράς στην έκδοση διαβατηρίου. Τέτοιο δώρο δεν έχει ξανακληρωθεί. Να κάνουμε κλήρωση στο τέλος. Γίνετε μάρτυρες. Παίρνω τη τηλέφωνο την Κυριακή με τις εκλογές. Λέω έχασε την ταυτότητα. Όπα, λέει... πριν τις εκλογές, μήπως την κλέψα για να μην πάει να ψηφίσεις. Όχι, είχα χάσει ρε παιδί μου παλιά. Λέω, ναι. Λέω παλιά να θέλω να βγάλω γιατί ξέρω ότι με τις εκλογές μπαμπάμ δεν μπορέσει. Με τις εκλογές, λέει θέλει παράβολο να κόψετε κυρία Φωτιάδη. Τι παράβολο, πόσο κάνει. Ένα παράβολο που είναι 9,5 ευρώ. Με ένα παράβολο. Τέλος πάντων. Με λέει πότε μπορώ, με λέει την Τετάρτη 5 ώρα, αλλά θέλω και ένα μάρτυρα και μια υπεύθυνη δήλωση και δύο φωτογραφίες. Μάλιστα. Εντάξει του λέω. Πήγαμε με τον μάρτυρα. Και φωτογραφία του μάρτυρα. Όχι, δικέ μου ρε παιδιά, να βάλει την ταυτότητα. Ναι, ναι, ναι. Και λέω γιατί ο μάρτυρα. Δεν θέλει και τον μάρτυρα. Λέει και να απεμπιστιώσει ότι ο μάρτυρα. Ο μάρτυρα ότι είναι όντω. Έχασε την ταυτότητα και. Μάλιστα. Κάτσε να πάρουμε λίγο την γραμμούλα να δούμε. Καλημέρα. Και θα μα εξηγήσει μετά τα θέματα. Καλημέρα. Όσοι ο μάρτυρα σα κάνει. Έτσι. Πού είσαι αυτό. Σεν προντρόμκολινγκ. Πού είσαι, τι λέει, τι γίνεται. Επιβίωσε τη. Τη Θεομηνία. Όχι, εμεί είμαστε στα ορεινά. Δεν έπιασε εκεί. Δεν έπιασε εκεί πέρα, δεν του έπιασε εκεί πέρα. Εκεί που ήρθε Άγιο Πρόεδρο από εκεί μέρα και δεν του έπιασε. Πάλι καλά. Σε πάνω έκανε έτσι μια βροχούλα. Όταν λέμε βροχούλα εδώ, καταλαβαίνει. Δηλαδή κατεβάζει ποτάμι. Γιατί βροχάρα το σηκώνει, το φουσκώνει το ποτάμι, να πούμε. Λοιπόν, εγώ αλλάζω κιόλα. Αλλάζει. Για μάρτυρα. Στην κλήρωση, αδιάβλητε διαδικασίε. Ξέρει από πίσω τώρα τι ουρά θα έχει. Για να έρθει να ζήσει αυτό το μεγαλείο του να είναι μάρτυρας. Εγώ κάνω και τα εμβόλια για να Νικό, Νικόλα, ξέρεις πως σου με ζήτησε παράβολο. 83 ευρώ. 83 ευρώ για το διαβατήριο. Πω, άσε ρε, μην πας. Ναι, μην πας στην Αυστραλία. Τι ακάβει, πρέπει. Εσύ άμα κάθεσαι και λες ότι ήδη έχεις 500 δολάρια, σε λένε θα τα αρπάξουν. Αυτό στα εκεί. Ναι, αλλά εκεί που τα έχω εγώ. Δεν μπορεί να πάει ούτε τη ΣΥΠ με το μηχάνημα που ψάχνει. Ούτε. Πουτάχεις. Πουτάχεις. Ωραία. Το κατάλαβα. Λοιπόν,
Θα κρύβει ο παππούς μέσα στο μπρακί. Θα πούμε πού έχει ο Φωτιάδης τα δολάρια. Πού τα κρύβει. Να, κι άλλο κουιζάκι. Και ο νικητής θα πάει μάρτυρας. Μάρτυρας. Θα πάει. Δεύτερο μάρτυρας. Χτυπήστε τον Νέιτ. Ο νικητής θα πάει να τα ξεθάψει. Και κανένα τον Νέιτ και ένα λάγιο το Μπάμπι. Μήπως τα έχεις μέσα στη στάχτη που δεν έφερες. Όχι, όχι, όχι. Ακούω τώρα που σε λέω. Μα είστε. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά. Κάτσε να ρωτήσω. Έλα, Παπί. Κύριε Μιχάλη, αυτός δίπλα σου, απέναντί σου, ο άσημος, ποιος είναι. Ένας κάποιος. Ένα. Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, δηλαδή, νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Ναι. Μετά κανένας. Μετά το Φούρναρη θα κάνεις και άλλον διάσημο. Μας ξεπέρασε ο Φούρναρης, μας ξεπέρασαν όλοι. Τίποτα. Είμαστε, δεν βγαίνουμε Ευρώπη. Δεν βγαίνουμε. Σύμφωνα, είμαστε σαν τις, πώς το λέει, σαν τις, σαν τις προχθεσινές προβλέψεις του φίλου μας του Κλεωμένη που είπε μέσες άκρες ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει πέμπτος με έκτος. Έτσι, ας πούμε. Είναι μια πολύ... Ναι, έδωσε μια τέτοια πρόβλεψη. Ο φίλος του Άρεος Κλεωμένη. Δεν παίζεται. Έτσι. Μάλλον σε βρίσκει σύμφωνα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Νικόλα, πλήρωσα 1.100 ευρώ. Εδώ, ομολογεί. Από 550. Λέω τόσο πολλά, ρε. Και να ακούει το δικαστήριο. Τι είναι, ρε. Το παράβολο μόνο είναι 200 ευρώ και. Και... Θα σου πω γιατί. Γιατί η Αυστραλία δεν πάνε τώρα. Αυστραλία πάνε το χειμώνα που είναι καλοκαίρι. Σωστά. Όχι, ρε, δεν καταλαβαίνω. Για το δικαστήριο το ένα πλήρωσα 550 δικαστήριο. Ού, για κάτι που με έλεγες εκεί. Ναι, αυτό δεν ακούσε. Αθωώθηκα τελείως. Αθώθηκε, αθώς. Αθώς. Δεν αθώθηκες, αγόρασες την αθωότητά σου. Όχι. Είδανε εκεί ότι έχει τάχει τα πακέτα γιατί είδες. Όσοι έχουν λεφτά, όσοι έχουν πολλά λεφτά. Όταν ήρθαν τα χαρτιά, όταν ήρθαν τα χαρτιά, δίνω τον δικηγόρο, γιατί είχαμε πάρει την άδεια, θυμάσαι που σου είχα πει, αλλά ήθελε 550 για το ένα δικαστήριο. Μάλιστα. 1.100 ευρώ. Ωραία. Δεν θα έπρεπε καλύτερα με τον Πάπη. Πάμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε κουρασανάκια το διάλειμμα μας. Καλύτερα να φύγει καραμπίνα φυλακή και να έχει το 1.000 συντήρηση. Έτσι είναι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν θα μπορούσα από Αυστραλία. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα. Έτσι. Θα μας φέρει καρακαγκουρό από εκεί, τι θα μας φέρει. Από εκεί. Καρακάγκουρα. Κάποιοι απολογιστές, κάποιοι από εκεί πέρα. Μάλιστα. Ωραία. Θα γίνουμε, διεθνείς. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα σου. Λοιπόν, ψηφιότητα για μάρτυρα. Έτσι, μπαίνει στην κλήρωση. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Μετά και 4 πρώτα λεπτά. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Τι μουσικάρες έχω σήμερα. Ναι, καταρχήν να πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρες μας και έτσι. Καλημέρες να φύγουμε. Για πες. Μας ακούει. Μας ακούει, βεβαίως, βεβαίως. Η Κατερίνα μας. Πώς έβγε, τι έγινε. Δώσε εσύ καλημέρες. Δώσε εσύ. Και την Ιωάννα μας. Όλα, σε όλες τις κοπέλες. Όλα τα κορίτσια μας εδώ, τα μπαλέτα μας. Τα κορίτσια της γειτονιάς σε πειράζουν. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Τι λέει όμως μέσα, η μεγάλη εισαγωγή του τώρα λίγο. Ο Βασίλης ο Τερλέγκας μας έκλεψε πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά το αξίζει γιατί είναι μεγάλη φωνάρα. Μεγάλος δημιουργός. Και ξέρεις από πού ξεκίνησε? Άκου. Σαν μελοθάνατος. Από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε να ακούγεται από τα παιδιά της Καλαμαριάς. Έτσι, όλα στην Καλαμαριά γίνονται. Εγώ, παίξτε με και εμένα στην Καλαμαριά να γίνω διάσημος. Τώρα κάποτε. Είναι ακούρε φρενάκι. Το διαβατήριο. Έτσι, αγόρι μου. Και μια εικόνα παραγκαγιά. Μαζί μου μόνο πέρας. Αυτό θα πάρεις το διαβατήριο και μια εικόνα Καλαμαριάς. Βόλω να έχεις εκεί τον Μπουρίδη, τον Άκο, τον Τζολερίδη. Λιαρίδη. Έρεσε, το Λιαρίδης είναι συνονόματος, πρέπει να είναι συγγένεια από τον γαμπρό μου. Ναι, μπορεί, μπορεί. Σε πω, παλιές δεκάδες Καλαμαριάς. Η μοναδική ομάδα που 7 χρόνια ήταν στην Α1. Πού, σε ποια Α1? Στο 7 χρόνια από το 85 μέχρι το... Στην Αλφα Εθνική. Συγγνώμη, ναι. Με πρόεδρο Χάρη Κλίν, βέβαια. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει στη δεύτερη ώρα μαζί μας. Εδώ με Φωτιάδη, πρωινή πανδεσία, 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Καλημερίζουμε όσους ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όλους. Πάνε στα εξωτερικά, αφιερωμένα στον κόσμο που είναι στα εξωτερικά και έφυγε με ένα διαβατήριο και μια εικόνα της Παναγιάς. Και όμως συντονίζεται με το λόγο επειδή. Ελπίζουμε να του κρατάμε όμορφη συντροφιά. Σεκιουριτά. Στα ξένα και αυτό να. Ναι, είναι Αυστραλία. Με λέει παίρνω 15 δολάρια. Ναι.
15, την ώρα δεν είναι πολλά λεφτά, αφού λέμε το δολάριο είναι γύρω στο 0,65. Πόσο με έχει, δεν θυμάμαι, αλλά παίρνει λέει την ώρα, λέει 7 ευρώ την ώρα είναι, σιγά τα λεφτά. Στα 15 ευρώ βάλε 30 δολάρια. Μάλιστα, δεν κατάλαβα, αλλά όχι, 30 δολάρια. Παίρνει 15 ευρώ ή 30 δολάρια. 15 ευρώ την ώρα είναι εδώ. Α, είναι εδώ. Αν έρθει εδώ θα παίρνει 15 ευρώ στην Αυστραλία, επειδή είναι και άλλο ημισφαίριο, γίνονται 30, διπλασιάζεται. Ξέρεις ότι άμα πας στην Αυστραλία, θέλω να κάνεις το εξής, να παρατηρήσεις. Άμα τραβήξεις το καζανάκι, το νερό κινείται με την αντίθετη φορά από ότι το δικό μας το καζανάκι εδώ. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Ναι. Παρατήρησε. Πάνε, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να πας τουαλέτα. Θα μου πεις να πας τουαλέτα μετά από τόσο ταξίδι. Πηγαίνει, κατάλαβες, κάνει φορά. Δεν πάει δεξιόστροφα, πηγαίνει αριστερόστροφα. Το νεράκι, το νιαγάρας. Το καλό είναι το πρώτο ταξίδι που μόλις... Έτυχε ναύλος για τον Νότο. Όχι. Μόλις Μαλαισία. Μαλαισία. Του πάει, θα κατέβει. Λοιπόν, δηλαδή, άμα πας Μαλαισία να παίξεις και μια ψηλή, κανένα προγνωστικό εδώ να σου δώσουμε και να μας πεις κανένα αποτελεσματάκι και να μας το φτιάξεις. Εκεί οι καμήλες εκεί πέρα που είναι. Στη Μαλαισία οι καμήλες, δύσκολα. Δεν έχει. Έχει καμήλες στη Μαλαισία. Πρέπει να έχει. Εντάξει, δεν είμαστε και πάρα πολύ συντομία. Αργότερα θα πας και στην Αμερική εδώ, όπως μας τραγουδάει η φιλενάδα μας, η Kim Wilde. Kim Wilde. Δεν θυμάσαι Kim Wilde, You Came και τέτοια μεγάλη ψηφία. Την ξέρω. Βέβαια. Ξεκίνησε 87-88. Είσαι αγόρι μου, είσαι μουσικόραμα, είσαι μουσικός παντογνώστης. Και ακόμα συνεχίζει, είναι γύρω 53 χρόνια. Ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις, θερμές ώρες ημέρες στα ορεινά του νομού. Περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22-31. Αρχίζουν πάλι έτσι να αυξάνονται οι ζέστες, να καταλάβουμε καλοκαίρι. Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή τις μεσημεριανές και τις βραδινές ώρες αναμένονται σήμερα στην Κασάνδρα. 3 μποφόρη ανέμοι με θερμοκρασίες από 20 έως 27. Στη Σιδονία, έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις. Οπότε καλύτερα να πάμε για δεύτερο πόδι. Για μπανάκι, όσοι τέλος πάντων έχουν αυτή την ευκαιρία. Δεύτερο πόδι είναι να πιάσει Μαρμαρά. Εκεί, ωραία. Νικήτη. Είσαι κοσμοπολίτης, βέβαια. Πρόσε καρά. Η Πόρτο Καρά, τι να πας με την Πλέμπα από την άλλη πλευρά που είναι στα κάμπινγκ. Άσε ρε τώρα. Πάμε στην Καλυθέα τώρα και εκεί. Εντάξει, η Καλυθέα είναι... Η Καλυθέα είναι τέτοια. Όχι, εγώ δεν λέω για το πρώτο πόδι, λέω για το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Από την άλλη πλευρά είναι όλο κάμπινγκ, πλέμπα να είναι. Είναι προς Ολυμπιάδα. Σκόνες, τέτοια, άσες, πέτρες, λάσπη. Κοίταξε η Ολυμπιάδα, ξέρω εγώ, όπως είπα ένα βράδυ έκατσα και είδα την άλλη μέρα τα δελφίνια. Ολυμπιάδα έχουμε του χρόνου, δεν έχουμε. Το χρόνο έχουμε Ολυμπιάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Α, καλώς το να. Μποντζόρνο, υπουργέ μου, τι κάνεις? Πού είσαι, αγάπη μου, σε έχασα τόσο καιρό. Έμπλαξα και με τα υπουργεία τώρα, με τον Κούλη. Με τα δικαστήρια. Με τα δικαστήρια εδώ, με τον Κούλη. Βγάλαμε, κάναμε και κόμμα εκεί που κάνω, το ξέρεις καλά. Βγήκαμε δεύτερη κιόλας, δεύτερη. Δεύτερη, αντιπολίτευση. Αλλά με βάλανε εμένα στο Υπουργείο Αμήνης. Παντού δεύτερος, ρε Μιχάλη. Δεύτερος στο ταψί, δεύτερος στο κόμμα. Αμήνης, γιατί έχεις και προϋπηρεσία, σαν είναι. Σωστά. Ναι, αλλά με ποιον έβαλα. Και ποιον έβαλα δημόσιες τάξεις. Δημόσιες τάξεις, ποιον? Το Στέφανο. Το Στέφανο έβαλε. Στέφανο, δημόσιες τάξεις. Στέφανο. Με βοηθό Αλέξανδρο, όπως έπρεπε. Ναι, και παππούλια μαζί. Και πάπη, είναι... Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Τριανδρία, Καλαμαριά, μόλις συνηθίζουμε. Ήθελα να σου πω, γιατί δεν είπες τόσο καιρό τίποτα για το διαβατήριο, τι ήθελε. Ποιο? Ξέρεις τον είχα φίλο, ξέρεις ποιον ήταν. Ποιο να? Τον αστυνόμο που πιάσα στην ΚΟ, τον είχα φίλο. Σοβαρά μιλάς? Θα σε έπιασα 5 διαβατήρια θα σε έπιασα. Τι έκανε αυτός ο αστυνόμος, για να ενημερώσετε και εμένα, παιδιά. Ας τα πω εγώ, ας τα πω εγώ. Λοιπόν, ναι, πες τα υπουργείο. Ας το μας πληροφορήσει, ναι. Ναι, που τον πιάσανε χθες. 30 χρόνια ήταν. Ναι. Που έκανε πλαστά διαβατήρια για Σύριους, Παλαιστίνιους, για τέτοιους. Γίνονται τέτοια πράγματα από όργανα της τάξης, ας πούμε, δημόσιους λειτουργούς, αποκλείεται, παιδιά. Δεν τα πιστεύω αυτά, δεν τα πιστεύω. Και εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Άκου τώρα σε πω τι... Θύμα πλάνης. Όχι, όχι, όχι. Ξεκάθαρα. Τα διαβατήρια και από αυτά... άκου τώρα εμένα σε πω ρεπορτάζ. Τι έρχαιναν.
ήταν γύρω στα 10 άτομα. Η ταρίφα ήταν από 3 μέχρι 6.000. Τι γινότανε, για να μην τους αποκαλύψουν, να μην φαίνονται, τους είχαν κάνει ντυμένους, δηλαδή τις γυναίκες τους είχαν βάψει, δηλαδή πηγαίνανε μακριά. Όχι, κανονικά, σαν τουρίστες. Και όταν ήταν ο αστυνομικός στο πόστο του και να περάσει και τα διαβατήρια για το αεροδρόμιο, τους άφηνε και φεύγανε κανονικά. Εντάξει, παιδιά, έπρεπε ούτε να ήταν τουρισμός, και 30 χρόνια στην υπηρεσία. Έλα τώρα, αμέσως, αμέσως να, να διαβάλλεται. Εγώ πιστεύω για τον τουρισμό του. Για τον τουρισμό, για, το, για την ανάπτυξη, ναι, αλλά, για δύο πράγματα. Ναι, αλλά αυτό ήταν γλυκό το ευρώ, ευρώ, ευρώ. Γλυκό για το ευρώ. Το ευρώ είναι το καλύτερο. Ναι, ναι, το καλό, αλλά και μπλέκεταν και γιατροί, ξέρω εγώ, πιστοποιητικά και αυτά. Ήθελα να σου πω, Μαλαισία, μην πας, μην κάνεις στάση Μαλαισία. Αφού θα κάνει. Όχι, γιατί το στίχημα, θα κάνει. Το στίχημα... Αναγκαστικά θα αλλάξω αεροπλάνο, γιατί δεν μπορεί να φτάσει η, εδώ η δική μας η, η εταιρεία. Δεν στο μαρτύρησε ο Μπάμπης ότι όλο το στίχημα της παρέας και η τριπλέτα που είστε εκεί, υπάρχει πρόβλημα. Θα βαρέσει η Ιντερπόλ, τα μηχανάκια. Ναι, ναι, εκεί πέρα, στα κόκκινα. Βέβαια, ναι, όντως, να το ψάξουμε αλλιώς. Ναι, διότι δίνατε ακριβές στοιχηματισμό. Τώρα τι. Άκουα, σε πω τώρα τι. Σκορ. Άκου, να μην αρχίσουμε του χρόνου να λέμε και σκόρε, να το κάνουμε πιο τέτοιο. Αυτό, τότε, κόκκινη βίζα σε όλα τα κράτη. Το. Έτσι, από του χρόνου θα δίνουμε και σκόρε, τελείωσε. Παντέλο, που λες, έλα, πες. Ήρθε ένας εκεί στην καφετέρια που λες, σε βλέπω, είναι Αυστραλία, ξέρω εγώ, θα σε γνωρίσω, θα σε κάνω. Τι θα έλεγε να έρθει στην Αυστραλία, λέει, και να σε παντρέψω εκεί πέρα. Όπα, 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 άτσα, άτσα. Τέλο πάντων, εντάξει, λέω, το κανονίσουμε, το κανονίσουμε. Καλό ακούγεται, καλό. Καλό ακούγεται, αλλά εντάξει, εγώ κρατάω και λίγο αποφυλάξεις, να δεν ξέρουμε ακόμα. Έχεις και φύλακας, εντάξει, έχεις κάνει φύλακας, εθνοφρουρός. Όχι, επιφυλάξεις, επιφυλάξεις. Αυτό, ναι. Εντάξει. Αλλά εγώ θα το κάνω το ταξίδι. Ωραία διαφήμιση. Επιφυλάξεις παππούδων που κάνεις. Ναι, κάνεις, ναι, 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 αλλά ήρθε δηλαδή με άνεση και μου λέει: ξέρετε, σε γνωρίζω, σε κάνω. Εντάξει, τον έστειλα κάτι φωτογραφίες να στείλει την κοπέλα και τη λένε και η Κατερίνα. Μέσω Viber. Όχι, μέσω Viber τον έστειλα. Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία για να στείλει και είμαι τώρα στην αναμονή. Αλλά δεν είναι το θέμα για. Γι' αυτό που λέω, το λέω εδώ. Δεν το ξέρει κανένα τώρα. Το μάθαμε εμείς. Ναι, αλλά ούτε και εκεί πέρα. Ούτε θα κάνω, ούτε και εκεί. Μάλιστα, κατάλαβες. Αυτό το κράτησες για Μπάμπη σε πρώτη εκπομπή. Καλά, ναι, τι ναι, είμαστε. Γι' αυτό γίνεται τώρα κανένα 20ήμερο. Μου λέει και έτσι. Αλλά εντάξει, εγώ είτε γίνει ή γίνει. Πάλι Αυστραλία θα πάω να κάνω τις 10 μέρες, 15 λέω με ήδη... Λέω τον Μπάμπη ήδη από τώρα σαν παραγωγός στις μεγαλύτερες πρωινές εκπομπές 5-6 ταξί για να είμαστε εκεί αεροδρόμιο. 5-6 ταξί. Και διπλά, θα ταξί, θα πάρω το κουρασανάκι γιατί είναι και σοφέρ μου τώρα, θα γίνει σοφέρ. Χωρίς τον οδηγό δεν πας πουθενά, μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα σ' αφήνω να συνεχίσεις. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβαση. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Αν μας ακούει, ναι, αν μας ακούει κάποιος φίλος ή φίλη ακροάτρια από την Αυστραλία. Όπως έρθει σε επικοινωνία με την εκπομπή μας. Ναι. Να μας δώσει πληροφορίες που να πας, τι να κάνεις, πού να κινηθείς. Καλά ραδιόφωνο εκεί, πώς θα έχεις ζήσεις χωρίς ραδιόφωνο. Υπάρχουνε. 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 Σοβαρά, θα κάνεις εκπομπές στην Αυστραλία. Ναι, όχι, μέσα από εκεί και να κάνεις απόγευμα να συμπέφτουμε. Ναι. Να κάνουμε και ραδιοζεύξεις. Ήδη έχει, υπάρχουν κάτι απολωνιστές. Άρα τα απολωνάκια, ναι. Περίμενα ναι, δεις. Ναι, ναι. Επειδή μίλησα το πρωί, το ξάρεφε το Λόρεση, είναι κάτι απολωνιστές. Ρε, λίγο στράβωσαν, αλλά τους έδειξα αυτό. Ναι, λοιπόν, έδειξα. Επειδή όμως βλέπω εδώ μια τάση κολοτούμπας, είναι και των ημερών οι κολοτούμπες, ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτά κάτι υπουργοί εθνικής αμήνης, ας πούμε, εδώ λίγο μας τα γυρνάνε, τα λοιπά. Μέχρι τώρα έλεγες ότι τελείωσε για μένα ο Απόλλωνας. Όχι, αλλά μόλις παρουσιάστηκαν ευκαιρία στην Αυστραλία, όχι, έβαλες ξέρεις, και να την μπλούζα. Και λες Απολλωνάρα στην καρδιά μου. Θα σου το πω αλλιώς. Πες το αλλιώς. Επειδή. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, να το πω και το άλλο. Να το πεις και το άλλο, ναι. Θυμάσαι τι είχα πει τότε που βγήκε ένας Απολλωνιστής και λέει εσύ τι δουλειά έχεις με εμάς. Έλαμε, δεν θυμάμαι. Αλλά επειδή ναι. 2-3 άτομα ήρθαν εκεί στο μαγαζί. Ναι, και σε είπαν όχι Μιχάλη, σε θέλουμε, ναι. Επειδή σε βλέπουμε και σε αγαπάμε. Ήρθε, ήρθε, ήρθε και μου άφησε ο ένας για donate.
Τι άφησε τον Air. Donate. Α, donate, ναι, 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 μάφησε και donate, 20 ευρώ εκεί, μάφησε. Σοβαρά, μπράβο, ναι. Ρε, έλα ρε, απ' όλο Φωτιάδης λαϊκής βάσης. Ναι, και μάφησε εκεί πέρα και με λέει λίγο από στραβώσαν αυτοί. Λέω, κοίταξε, λέω, αυτό ήταν μια δοκιμή. Ω, να τη αλλαγή, α, μέχρι τώρα έχεις τελειώσαν όλα, ήταν μια δοκιμή. Όχι, ήταν δοκιμή, ναι, γιατί, ναι, δοκιμή. Ναι, ναι. Γιατί γύρισα και τους λέω, γιατί το είπα και στη... Πού θα πάτε χωρίς Φωτιάδη? Όχι, πώς το είπα βλέπετε και στο YouTube, ναι. Λέω, σας έκανα δοκιμή να δω πώς θα συμπεριφερθείτε. Ναι, και πώς συμπεριφέρθηκα, τα πράγματα, λέω, στράβωσαν. Τα πράγματα, λέω, δεν τα πέταξα, το λέω. Έτσι, και είναι σήμερα εδώ με φανέλα. Όχι, 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 όχι. Με... τα μπλούζα, την μπλούζα, κάτι iTunes, κάτι άλλο, τα πήρε ένα κορίτσι σε ένα άλλο ραδιόφωνο που κάνει πρακτική. Όλα σε άλλα ραδιόφωνα πας και τα δίνεις. Όχι, ρε, Μιχάλη. Δηλαδή εδώ εμείς τίποτα. Κοίταξε, είναι από τα βασιλικά. Μάλιστα. Μαζεύει διάφορες μπλούζες. Δηλαδή τη Λίβερπουλ. Ναι. Τη Σίτι. Και εσύ τη χάρισε στη φανέλα του. Μπράβο. Μάλιστα. Και επειδή για να μην λένε ότι τα είχατε εγώ τα πέταξα, γιατί είχατε δει στο βίντεο, ναι, ότι εγώ τα πέταξα, δεν τα πέταξα. Τα έδωσα στο κορίτσι και κράτησα μόνο τη ζακέτα. Άμα ναι, στο κορίτσι, μάλιστα. Σε άλλο σταθμό. Εδώ δεν έχουμε κορίτσι. Η Μαρία μας κάνει πρακτική δημοσιογραφία. Α, μπράβο τη Μαρία. Ναι. Δεν την έφερε εδώ να κάνει πρακτική και στο λόγο να κάνει σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Είναι εδώ, τα βασιλικά. Βασιλικά, πληρώνεται στην πρακτική, φυσικά και όχι. Όχι, φυσικά και όχι. Καημένο το παιδί. Αλλά επειδή είχα το όπλο μου και με τζες. Όπλο μου και με τζες. Ναι, την πρώτη μπλούζα. Ναι, ρε. Ναι, παπί. Τέλειο, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, αφού είχα ναι, ναι, την είχα φέρει, αφού την είχε δεν δει. Δεν τη θυμάμαι, ρε, συγγνώμη να πούμε τώρα. Και έγραφε πάνω το όπλο μου και το όπλο μου και με τζες. Μάλιστα. Και μου λέει, τι θέλω την μπλούζα. Τι θέλεις την μπλούζα. Μιας και μιλήσαμε τώρα για Μαλαισίες και τα λοιπά, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση των προκριματικών του Champions League, εκεί όπου υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά του ΠΑΟΚ σχετικά με το πού θα τοποθετηθεί στο γκρουπ των αδυνάτων ή των δυνατών και ποιες ομάδες θα βρει στο διάβα του, γιατί σιγά σιγά και ο ΠΑΟΚ θα μπει σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Μόνο να μην βρει πάλι τον Άγιαξ. Αυτή η κατάρα έχει. Ήταν να τον αποφύγει τον Άγιαξ, περίμενε το αποτέλεσμα της Μπάτε Μπορισόβ. Πάλι μαζί. Ναι, ναι, του χάλασε τα σχέδια η Μπάτε Μπορισόβ, γιατί... γιατί... ναι, έτσι... θέλω πάρα πολύ να περάσει. Άκου να δεις τι έκανε. Έψαχνε, ρε παιδί μου, ήταν Celtic, Ludogorets, Αστάνα και Μπάτε Μπορισόβ. Ναι. Και έπρεπε από αυτή την τετράδα ομάδων να αποκλειστούν οι τρεις. Ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να τις περιποιηθεί και να μπει στον γκρουπ των ισχυρών. Οι Ludogorets και η Αστάνα αποκλείστηκαν. Και το ίδιο διαφαινόταν ότι θα συμβεί και με την Μπάτε Μπορισόβ. Αλλά οι Λευκορώσοι, οι οποίοι ήτο πίσω στο σκορ, αγωνιζόμενοι απέναντι στην Πολωνική Πιάστ, κατάφεραν με δύο γκολ στο 82 και το 87 να υπερπηδήσουν το εμπόδιο, ναι, και να περάσουν πάνω από τον ΠΑΟΚ και να τον στείλουν στο γκρουπ των αδυνάτων. Θα βρεθεί μπροστά ο Άγιαξ. Ναι, εκεί όπου ο δικέφαλος του Βορρά την Δευτέρα. Κάτι να βάλω, τις, ναι, να βάλω τα αδυνατά μου. Για... δεν να, είναι ναι, κρίμα. Όχι. Είναι δεδομένο ότι θα παίξει με τον Άγιαξ τώρα. Γιατί. Δεν σηκώνω κουβέντα με τον Άγιαξ θα παίξει. Ό,τι και να βάλεις, είμαι σίγουρος. Έχει να αντιμετωπίσει τώρα ένα εκ των Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι σίγουρος. Έναν εκ των Celtic, Νόμε Καλιού. Είναι το, τα ζευγάρια που βγήκαν για την επόμενη φάση του Champions League. Κοπεχάγη TNS. Ναι. Τώρα τι ομάδα είναι αυτή η TNS. Ράπερ δεν είναι ο TNS. Δυναμό Ζάγκρεπ Σαμπούρταλο. Τι είναι αυτά, ρε. Μπάτε Μπορισόβ Ρόζεμπορκ. Και από ελ Σουτζέσκα. Το Σουτζέσκα θα ήταν, ξέρω εγώ. Από ελ. Ναι, ναι, δεν θα ήταν. Κύπρι. Φάι, ναι. Κύπρι. Από ελ. Σουτζέσκα δεν θα ήταν. Να το τρώμε κάπου. Πού να το τρώμε, α πούμε. Κυκλαδίτικο, έτσι με ζέσαι. Φάτε μια Σουτζέσκα. Τι περίεργα είναι αυτά, τι ονόματα είναι αυτά. Τι ονόματα. Τι περίεργα είναι. Μια και θα πα Μαλαισία, μήπω θα κανονίσει, α πούμε, ο Πάουκ να θε να αποφύγει. Θα βάλει τα δυνατά σου λοιπόν, ο Πάουκ να αποφύγει τον Άγιαξ. Θα με κάνει να ανέβω στο Λάναρι τώρα. Θα ανέβει στο Λάναρι. Και ποιο να το φέρουμε στον δρόμο του. Κάνε την κλήρωση τώρα. Είναι η Πέμπτη. Κρίμα είναι, κρίμα είναι για έτσι και χάσει. Δηλαδή και. Με, το, με τον Ίβιτς τα ίδια. Yeah. Πάλι με τον Λουτζέσκο τα ίδια. Τα ίδια. Τι να πω. Ποια από αυτές θα επιθυμούς ή βλέπεις, ας πούμε. Την Κύπρια. Να... την Κύπρια θέλεις, ε. Yeah. Να παίξει ΠΑΟΚ από ΕΛ. Είμαι μαζί σου, είμαι μαζί σου για το εξής. Ότι και ο Άρης θα αγωνιστεί με κυπριακή, κυπριακή ομάδα. Ναι. Και ΠΑΟΞΙΣ να μην ζηλέψουνε. Και εμείς να πάμε Κύπρο. Ε? Ναι. Και εμείς να επισκεφτούμε την Μεγαλόνησο. Να μην αγωνιστούμε μια κυπριακή ομάδα. Ναι. Οπότε από ελ ΠΑΟΞ θα είναι το επόμενο. Κουμάρε, πάγω μου εσύ, Αργιανάκη. Στην Κύπρο έχουμε και απεσταλμένους. Έχουμε και την Κατερίνα μας, τον Αποστόλη μας. Την άλλη εβδομάδα θα μας δώσουν κατά αποκρίσεις
με τον ιδιαίτερο τρόπο και το κρυφό μάτι του λόγο επειδή για τον αγώνα. Βέβαια προέχει αυτό, Άρης έχει σήμερα φιλικό παιχνίδι σε 9.30 με το Δοθήκελος από την ΕΡΤ. Φρόβα Τζενεράλε με τον Ατρόμητο. Καλά, σιγά σιγά κινείται. Φιλικό, φιλικό, να δοκιμάσει πλάνα, έτσι δεν λένε οι. Πιστεύεις ο Ατρόμητος. Όχι, όχι, ναι. Πιστεύεις τώρα ο Ατρόμητος να είναι έτσι σαν πώς ήταν περσινή. Δεν ξέρω, θα το δούμε σήμερα. Θα κάτσουμε 9.30 ώρα, δεν έχουμε κάνει και τίποτα καλύτερο. Τίποτα απολύτως. Ψάχνω να δω, φανταστείς ότι επειδή ναι. Το φετινό καλοκαίρι είναι φτωχό από διοργανώσεις, κάθομαι τώρα και βλέπω παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στην Κορέα. Κάθομαι το μεσημέρι, βλέπω κατά. Νότια Κορέα. Ναι, ναι, στην Νότια Κορέα. Ελάτε ρε γατάκια στη Βόρεια Κορέα. Βέβαια, εμείς ως οπαδοί της Βορείου Κορέας δεν μας καλούνε. Αλλά κάθομαι το μεσημέρι, βλέπω καταδύσεις. Πόλο, χθες είδα την ισοπαλία 10-10 με το Μαυροβούνιο. Χάναμε τρία γκολάκια, αλλά στο γυρίσαμε λίγο εκεί. Αυτά τέτοια. 10-10, ισοπαλία. Στον Όμιλο τώρα παίζουμε με τους Σέρβοι. Τρεις περνάνε από τον Όμιλο. Τα πάντα γνωρίζουμε. Τα πάντα. Προπέρυσι πάλι που δεν είχε διοργανώσεις, βλέπαμε γυναικείο μπάσκετ. Δώστε στο λαό, δώστε στο λαό θέαμα. Από την επόμενη εβδομάδα όμως έχουμε και Άρη και Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Ναι, ναι, ναι. Και όταν παίξω πάγκο, εγώ θα είμαι. Αμοργό και δονούσα και αν δεν γίνεται να ασχοληθούμε. Δεν θέλω ρε, δεν θέλω να το πω. Δεν θες να πει, πάω και θα το πει. Όχι, θα το πεις. Το πεις. Θα το πεις. Τι να πω. Τι να πω. Αυτή η ιστορία. Ναι, σε πληγώνει. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 70, το 70, το 72 με τον Παναθηναϊκό. Άμα ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία από το 70, άστο, μην το πεις γιατί έχουμε να πάμε για διάλειμμα και να πάρουμε και μια γράμμα. Το 76 με τον Βαζέχα βρέθηκε πάλι μπροστά δηλαδή. Πάλι μπροστά δηλαδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ η γραμμούλα, οπότε θα την πάρουμε ένα λεπτάκι για να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα. Πάμε, 15 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω από πού είναι και τι κάνει, λοιπόν, μακριά από την DNS. Φαίνεται, φαίνεται. Δηλαδή, μακριά είναι πολύ το όνομα αυτό, είναι δύσκολο όνομα. Είναι φόβητρο. Ναι, είναι φόβητρο. Δε, ψάξε λίγο στο κουμπιούτερ από πού είναι αυτή η DNS, να ξέρουμε τουλάχιστον, αλλά ψάχω μακριά. Ναι, ναι. Μακριά. Ρώσικη είναι αυτή. Παντελό, Ρώσικη είναι. Όχι, δεν ξέρω, δεν άκουσες τίπα, δεν ξέρω, αλλά το όνομά της είναι φόβητρο, φόβητρο, DNS. Ο DNS, εγώ ξέρω... Τι πάει εκεί. Ναι, το rap, το rapper το DNS, ο οποίος έχει κάνει μια συνεργασία τα παλιά τα χρόνια με τη Μάρο Λίτρα. Κάνεις λάθος, έτσι. Με τη Μάρο, την τεράστια Μάρο Λίτρα. Βέβαια, βέβαια, το τοτέμ της ελληνικής ηχογραφίας. Δυστυχώς δεν ήταν στην Αυστραλία, είναι στον Καναδά. Πήγαινε στον Καναδά, θα την έβρισκε ο φίλος. Άρα, καλύτερα ο Άγιαξ παρά ναι, η DNA. Έτσι, έτσι. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Το θυμάσαι αυτό το κομμάτι, ε. Ο άλλος σου κάνει, είναι ο TNS. Κάνεις λάθος, λοιπόν. Έτσι θα οδηγηθούμε κυρίες και κύριοι στο διαλυματάκι μας για να επιστρέψουμε για όσο θα μας απομείνει με τον καταιγιστικό Μιχάλη Φωτιάδη. Μείνετε συντονισμένοι. Εγώ θα πάω ρε και εσείς λέγετε ότι θέλετε. Άκου το Στελάρα. Εγώ θα πάω ρε. Άκου το Στελάρα. Θα γυρίσω πίσω ρε. Κουμένη να ακούσουν τα τραγούδια. Την οικοδομήτα την παίξει στην Αυστραλία, ε! Βέβαια, σε γνώρισα, αλλά στα Αυστραλία να το πεις. Λοιπόν, έχουν γίνει πάταγος. Πάταγος. Με τα δύο βιντεάκια που τα έχω ανεβάσει στο Facebook. Αλλά θέλω να τα στείλω, να τα ανεβάσει επάνω. Να τα ανεβάσω κι εγώ απάνω, θα τα στείλω. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Αυστραλία μας ακούς, ερχόμαστε. Θα με πάρεις ρε εσύ Μιχάλη, άμα φτιαχτείς. Θα με πάρεις και εμένα δίπλα εκείνη. 600.000 κόσμο έχει μέσα. Πού έχει 600.000 κόσμο? Στην Αυστραλία. Εκατομμύρια έχει στην Αυστραλία. Στο σύνη, γύρω στα 600 μπιέργα είναι. Μόνο. Ναι, εντάξει. 600, άρα εδώ δικά μας 300, γιατί η ισοτιμία είναι περίπου στο μισό, ας πούμε. Βάλε τα πράγματα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο και τον φίλο μου τον Θάνο, οι οποίοι μας ενημερώνουν γιατί είμαστε εκπομπή πάνω απ' όλα εκπομπή μαλλιοτάγαρων. Δεν έχουμε ιδέα για τίποτα, αλλά βγαίνει. Εντάξει, είναι μαλλιοτάγαρο. Δεν ξέραμε την DNS και μας στέλνουν. Πολύ, πολύ. Μας στέλνουν εδώ τα διευκρινιστικά για τους The New Saints. Ομάδα από την Ουαλία, την οποία μπορεί Ουαλία, και να βγει. Ουαλία, Ουαλία. Ουαλία. Ουαλία ευγενής εκεί. Παρακολουθούν τους Σκοτσέζικο, ίσως βγάζει τον Σκοτσέζικο. Δεν είναι έτσι, πρέπει να είναι και συγκρότημα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά το σπάθω. Το... Μαμπή, το Σκοτσέζικο, ε. Ουαλία, ρε, Ουαλία, άλλο η Ουαλία και άλλο η Σκοτία. Η διαφορά. Ουαλία. Ναι, δεν την ξέρεις την Ουαλία. Αλλά Αυστραλία. Ουαλία, ρε, Ουαλία, Ουαλία, Ουαλία. Wales, Wales.
είναι αυτό, ρε. Στην Μεγάλη Βρετανία είναι. Δηλαδή, πώς στην πας Αγγλία, κάνεις μια αριστερά. Ναι, ρε παιδί μου, Ουαλή γελάει. Το Κάρντιφ αυτά. Γιατί τόσο αστείο είναι η Ουαλία. Κάνεις λίγο αριστερά. Άλλη αριστερά, ρε παιδί μου, Ουαλία. Δηλαδή, σαν να λέμε, ξεκινά από εδώ, φτάνω ξωτικό τριάδι. Και λέω τώρα να πάω και τα πλατανάκια του κρύβου. Για τα πλατανάκια. Πώς είναι τα πλατανάκια. Έτσι λοιπόν, εκεί είναι η Ουαλία. Είναι τα πλατανάκια. Χριστίνα μας. Ναι, είναι τα πλατανάκια της Μεγάλης Βρετανίας η Ουαλία. Δεν έχεις ακούσει ποτέ την Ουαλία. Έχω ακούσει. Αλλά νόμιζα ότι είναι στην Αυστραλία. Η Αυστραουαλία. Ναι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Μιλάω σχολά Geographic γίναμε σιγά σιγά. Νόμιζα ότι ξαναπιάνω δουλειά στο φούρνο το βράδυ. Γιατί? Γιατί ξαναξεκίνησε η δουλειά. Τέτοια τραγούδια που έβαλε να πούμε λε και έχουν νυχτερινό ραδιόφωνο. Είναι. Τι, αφού λέει πάω στην Αυστραλία. Τα λέει ο Στελάρα. Σε παρακαλώ. Όλο το βράδυ, άμα βάλει τα ραδιόφωνο, καθαρίζει, στράτο. Τι θε να παίξει το βράδυ, τι θε να παίξει τα ράδια να πούμε. Νιώθω, ξέρει, κουράζει. Είναι πώ λε εσύ που ξυπνά λίγο πιο νωρί, α πούμε, και ξεχαλάει ο ύπνο και αυτά βλέπει εφιάλτη. Ναι. Πώς πιάνεις, έτσι νιώθω τώρα, ξέρεις, αναστεράζω, λες και πλάθω εκεί τα ψωμιά και ξέρεις. Άμα σε πάει όμως και κάνεις καμιά αλυσίδα εκεί στην Ουαλία, θα σε πω, στην Ουαλία λέω, στην Αυστραλία, με μπέρδεψε τώρα και ο ίδιος. Ναι. Άμα κάνεις καμιά αλυσίδα, θα σε πω. Ναι. Εκεί σπανακούπιτα έχει 4,5 δολάρια να πούμε, για εκεί είμαστε. Έμαθε για εκεί είμαστε. Κρασανάκες έμαθε τις ισοτιμίες, κατευθείαν, ψήθηκε, να το φτιάξει. Ναι, αλλά ξέρω, τα ΦΠΑ πόσο είναι στην Ιταλία, σε αυτά τα κοιτάω. Οι φούρνοι πόσο έχουν εκεί, όλα τα κοιτάω. Έχω είδηση βόμβα, κυρίες και κύριοι. Έχω είδηση βόμβα. Θα την μεταφέρω ευθύς αμέσως. Ο Κωστής Καζαρός έξω στο λόμπι του Λόγω Επειδή και του Λίμπερο μας έδωσε την πληροφορία. Λέει στο Φωτιάδη, έμαθες ότι η Ανίτα Πάνια παίρνει μεταγραφή. Και ο Μιχάλης αρνείται ότι κάτι του συμβεί, ίσως γιατί. Μήπως έχεις άγνοια περί του θέματος. Όχι, δεν έχω άγνοια, γιατί ξέρω. Γιατί ο Κωστής δεν θα μας πει τώρα αν υπόσταται τις πληροφορίες. Μήπως δεν ξέρεις, τα κρύβει. Ξέρω, αλλά ναι. Έχει κάνει, δεν έχει ξέρει. Φύγει από, δεν μπορεί να ξαναπάει. Ναι. Το μόνο κανάλι, δηλαδή Star, Alpha, ναι, αυτά με κάντε να. Πώς τα λέγατε αυτά παλιά, υπάρχουν στα σύνθηματα. Εάν γίνει αυτό εδώ και δεν νομίζω να το δεχτεί ο Αντένας. Τα μασάει λίγο, βλέπεις. Όχι, δεν νομίζω να δεχτεί. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να δει, γιατί εκεί πέρα είναι άλλο. Μήπως δεν την πάρεις και εσύ στην Αυστραλία να κάνει The Golden Goofest. Άκου να σε πω, άλλο καθεστώς είναι εκεί πέρα. Καθεστώς. Άλλο καθεστώς. Μάλιστα. Δηλαδή, Φωτιάδη, δηλαδή, εκεί σε αυτό το κανάλι θα πάει τελικά που είπες. Θα δούμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Έτσι, δεν θέλει να αποκαλύψει. Ορθώς. Κάνεις χειρότερο ρεπορτάζ από τις φυλάδες της πόλης που λένε το παρασκήνιο και δεν λένε τίποτα στο τέλος. Γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου και λένε και δεν λένε τίποτα στο τέλος. Ναι. Λοιπόν. Στα θεματάκια μας δηλαδή. Στα θεματάκια μας τώρα, ναι. Ήρθε η ώρα για να βάλουμε τον ποντιακό ύμνο του Μιχάλη Φωτιάδη. Μετά από κόπους γράφτηκε. Από τον δημιουργό των επιτυχιών, τον Βαγγέλη Λιάδη πάλι. Τραγούδι και ορχήστρα μαζί. Δηλαδή ένα όργανο είναι βασικά, αλλά εντάξει. Πολύ εργαλείο. Απλά ταπεινά, είμαστε ταπεινοί εμείς. Είναι σαν το αμυντικό χάπ που ψάχνει ο Πάο και δεν βρίσκει. Ένα πολύ εργαλείο. Ναι. Έτσι, τελικά τι θα είναι, εξάρι, οχτάρι, οχτάρο, εξάρι, εξάρι, οχτάρι. Έτσι, οχτώ, δηλαδή, θα είναι 48, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, στο έχω στείλει Μπάμπη. Λοιπόν, το μεταδίδω. Λοιπόν, να πούμε τη μετάφραση πρώτα και μετά. Ναι. Κλείσου τα μικρόφωνα τώρα, να μην φωνάζει καρίζει και όχι. Είναι καλά. Μείνε στη γραμμή, μην μιλάς και εσύ, 58 δευτερόλεπτα να μας το εξηγήσει μετά. Εντάξει. Α, ναι. Ναι, μείνε. Όπα, εδώ κάτσε λίγο, εντάξει, ωραία. Ναι. Γιατί συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, να τα φορτώσει. Δεν θες πρώτα να το εξηγήσω και μετά. Στο φούρνο να πεσέμπαινω, στρωμάζω, στεκώ και λεπώ. Στο φούρνο να πεσέμπαινω, τρομάζω, στεκώ και λεπώ. Έλεπω τον Μιχάλην με το τρανό το μύτιν. Έλεπω τον Μιχάλην με το τρανό το μύτιν. Με το τρανόν το μύτιν,
αποθένησε εσύ με το τρανιόν το μύτιν. Είμαι ασολανάριν, τη τριάδη το ράσιν. Είμαι ασολανάριν, αυτό μπουστ λάδι. Μπουστ λάδι, τι είναι αυτό το μπουστ λάδι, όπα δε. Μπουστ δεν μπορεί να βρίζει, τελείωσε, τελείωσε. Όχι. Αυτό ήταν, ναι, 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 ναι. Ήταν λοιπόν, ένα, ναι, η μετάφραση, μάλιστα. Η παραγγελία ήταν, ναι. Ο Φωτιάρης είπε θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, να γράψετε ένα τραγούδι, το οποίο να έχει μέσα και το φούρνο. Ναι. Έτσι. Και είναι τώρα εικόνα, ας πούμε, βασικά τώρα το κατάλαβα, δηλαδή παίζω και εγώ σε αυτό, έτσι είναι το σενάριο. Mm-hmm. Λέει ο στίχος, στο φούρνο μέσα μπαίνω, τρομάζω, σταματάω και βλέπω. Βλέπω τον Μιχάλη με τη μεγάλη μύτη. Από πού είσαι εσύ με τη μεγάλη μύτη? Είμαι από το Λάναρι, του Τριαδίου το βουνό. Να αυτό, μπους λαδί. Το μπους λαδί είναι ελεύθερη μετάφραση, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Ναι. Αλλά είναι αυτό που κολλάει τον λαδί με το... Σαν, σαν να ακούω αρχαία τραγωδία, ας πούμε, ένα χωρίο από Ευρυπίδη και τα τι αυτά, ας πούμε. Απλά πρέπει να βάλουμε και την ατάκα αυτή, που είναι νυχτερινή, έτσι, και πρέπει να το κάνουμε και μπλουζάκι. Το μπους λαδί. Αυτό είναι το, η ατάκα του Φωτιάρη που φορτιέται πάρα πολύ. Το λένε όλοι. Όσοι το βλέπουν έξω στον δρόμο, αυτό το πράγμα το λένε. Μπους λαδί, μάλιστα. Θα το λέω και εγώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ξέρεις τι, Μιχάλη, θα πάμε να βάλουμε ελιές, θα βγάζουμε μπους λαδί. Ωραίο αυτό έτσι. Να βγάλουμε ένα trademark δικό μας. Εγώ θα χειροκροτήσω, θα χειροκροτήσω. Εντάξει. Δεύτερο τραγούδι. Με κερδίζεις. Δύο είναι στα τραγούδια. Δεύτερο τραγούδι σε κάνανε. Εγώ έμεινα με το ένα, μάλιστα. Εντάξει. Εγώ κοιτάξτε. Όχι, το άλλο το έγραψε ο Φωτιάδης για μένα. Τώρα έγινε ο κύκλος. Έγινε η τριλογία. Ο καθένας έχει από ένα τραγούδι. Δεν κάναμε λέμε τώρα. Είναι σαν να είμαστε στην Αγγλία ή στην Ουαλία, όπου ξέρεις. Ο ένας κερνάει τον άλλο. Όταν λες πάνω να κερνάω, πας παίρνεις τα τέλη. Ο καθένας το τραγουδάκι του και φεύγει. Θα κερνάει. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, εδώ. Ναι. Να η ευκαιρία, να η ευκαιρία λοιπόν. Γράψτε μας τραγούδια και θα καταξιώθετε. Όποιο θέλει άλλο, το γράφουμε. Άμα θέλει κανείς, κανένας Παύλος εκεί, αυτά, η κούλα που δεν θα μας ακούσει, δεν μας άκουσε ποτέ. Έγινε. Όποιο θέλει, το γράφουμε και τραγούδι που το ακούω. Ναι, τσαό, τσαό, τσαό. Αλλά μόνο 58 δευτερόλεπτα, ρε εσύ. Να πούμε, τι να. Θέλω περισσότερο, θέλω περισσότερο. Με 58 δευτερόλεπτα, πάνω που μπαίνει στο πάθο, σηκώνεσαι να χορέψει, α πούμε, ένα τικ. Τα ξέρω καλά. Ναι, αλλά το δικό του το έγραψε καθαρά. Σε θέλω, βασικά σε θέλω για σύμβουλο DJ Λυκείου μια μέρα. Γιατί κατά καιρούς με έχουν καλέσει ας πούμε, να παίξω σε γάμους και μου λένε βάλε ποντιακά. Και με τα ποντιακά δεν τα έχω πολύ ιδιαίτερη καλή σχέση. Ενώ, δεν γνωρίζω ας πούμε, τι παίζουν πέρα. Καλά, είπα το Φουρνάρι, πες κανένα ποντιακό να βάλω στο γάμο. Και μου είπε χαρά τα στεφανώματα που δεν είναι καν ποντιακό, είναι μεταξέλιξη του ποντιακού τραγουδιού. Και με λέω αυτό το ξέρω και από μόνο μου. Ας πούμε. Τι χορούς, τι τραγούδια, κότσαρι αυτά, ο Μαλόν, έτια, πώς τα λένε, πια συγκεκριμένα το... κομμάτια. Πώς το λένε, το... Ποια βάζουμε. Το πρισό, πρισό λέγεται. Να τα. Ανθρώπους, γιατί ναι, πρέπει να ικανοποιήσουμε κάθε τι. Καταρχήν να στείλω το Βαγγέλη μας από την Αριδαία. Χρόνια πολλά. Το φίλο μας το Πόντιο που το... είναι και φίλος με το Γκροσανάκια. Όλοι οι πόντιοι εδώ συσπηρωμένοι στο λόγο είναι επειδή. Ακούει αυτό το διάβολα. Θα φτάσουμε τον ποντιακό ελληνισμό μέσω αυτής της φωνής, της φωνής της πρωινής. Θεραπευτής είναι αυτός, θεραπευτής. Τι θεραπευτής, θεραπευτής. Θεραπευτής, θεραπεύει χέρια, πόδια. Μάγος δηλαδή είναι. Ναι, μάγος είναι φίλος μας. Άμα χρειαστείς τίποτε μπάμπι. Ώρα να αγγείς, λέμε, είναι φίλος, μας ακούει κιόλας. Ναι, θεραπευτή τι είναι, φυσικοθεραπευτής. Μπράβο, αυτό εδώ. Ναι, και κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί, μακάρι, αχρίαστο να είναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, είναι και τα γεράματα, αυτό το face-up. Είναι και η γυναίκα του μαζί, έχουν ανοίξει εκεί πέρα. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Έχουν ανοίξει εκεί και κάνουν θαύματα. Θαύματα, ναι, πάρα πολύ. Να βοηθάνε τον κόσμο. Από Αριδαία είναι. Αριδαία, μια χαρά. Και εντάξει, μου έστειλε κάτι βίντεο από. Πανηγύρι ποντιακά, αυτό δεν θα σε πω. Την άλλη φορά που θα ξανάρθω. Να ξανάρθουμε ναι, εδώ. Ναι. Φωτιάδη, Φωτιάδη, Μιχάλη από το ξωτικό Τριάδη. Έτσι με έλεγε. Λοιπόν, εδώ δεν θα έρχεσαι μόνο στα live να κάνεις παρουσία, θα σε παίρνω και στα τζελίκα στους γάμους. Ναι. Ψήνεσαι. Μέσα, ναι, μέσα. Ναι, εδώ θα έχω κάτι γάμους φέτος. Και περισσότερους γάμους έχω παρά κανονικά live από τον Παλίδη. Αλλά δεν πειράζει. Ανοίγουν δουλειές. Το άλλο Σάββατο πηγαίνουμε. Πού, παβί. Το Λεμαίδα. Πω, ποντιάρες όλοι μέσα. Εκεί θα γίνει σφαγή. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να παίξουμε ποντιακά. Θα παίξει ορχήστρα. Εκεί είναι το τέτοιο για τα. Την έχω φτιάξει τέτοιο. Ποια. Εννοώ από την κάψη, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Τι έχει, την κάψη, ναι, που έχει εκεί πέρα τα φουγάρα. Το Λεμαίδα πού είναι, τι έχει νομίζει. Τι έχει το Λεμαίδα, για πες.
Τι έχει, φουγάρα έχει, τι έχει. Εγώ τι είπα. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω. Φτιάξαν την καύση να μας. Ναι. Καλημερίζουμε. Έχει εδώ τις καλημέρες τη φίλη μας την Νικόλ που σου στέλνει και σε σένα τις καλημέρες της. Καλημέρα, Νικόλ. Έτσι, ένα απλό ξέρω. Ένα απλό ξέρω. Καλημέρα, Νικόλ. Δώσε λίγο πάθος. Από πού, βρε Νικόλ. Από πού. Πριν ένα μήνα λέει ήμουνα κι εγώ αμοργό. Α, Νικόλ Ζωάρα. Κουφονίστηκα στην πάλαια. Πω. Αυτά είναι. Ήταν άδεια βέβαια τα νησιά από κόσμο. Είχε πολύ αέρα και ήλιο. Να περάσει τέλεια, Μπάμπη, όταν πα. Και όταν πάμε, θα έχει αγέριδε εκεί στι αμοργού. Από πού, ποιο μέρο είναι. Δηλαδή, άμα δεν σου πει ποιο μέρο είναι. Αθήνα ψάχνει τώρα εσύ, Άμα δεν είναι, δηλαδή, άμα δεν σου πει το μέρο που είναι, δεν τη χαιρετά. Σε παρακαλώ, γιατί δεν είμαστε μόνοι μα, α πούμε. Εδώ έχουμε κόσμο. Α στείλω και χαιρετίζω την Παρθένα μα. Την Παρθένα μα. Λοιπόν, σε στεναχωρή. Παρθένα, τι. Την κούλα, την κούλα. Σε στεναχωρώ, εδώ είναι από την Τριανδρία, δεν είναι από την Αθήνα, Νικόλ μας. Δεν σου κάνει. Όχι, δεν με πειράζει. Αν δεν σε πειράζει, είσαι ψυχάρα, εντάξει. Θέλω να με κάνεις τρίπλα. Δεν θα με κάνεις τρίπλα, το ξέρω. Καλημέρα στην Καλή. Σαλακιώτησα είναι. Ας βγει ρε παιδί μου να μιλήσει, φοβάσαι. Συγγνώμη, μας ακούνε Σαλονικές, μην ακούτε, κλείστε τα. Όχι ρε, ας βγουν ρε. Καλημέρα στην Γραμμή. Ρε βγέστε ρε να μιλάτε. Καλώς το. Το πηγεστής μας βγήκε, Μιχάλη. Έλα. Από εκεί που ήταν διεθνής, ας πούμε. Έκαε και το πάντως στους γάμους που θέλει να σε πάρει ο Μπάμπης, θέλει να σε βάλει στις μπουμπουνιέρες. Όχι ρε, μια χαρά είναι. Θα ντυθείς παραγαμπρός, τι θα κάνεις. Όχι. Κοίταξε. Σύμβουλος μουσικής. Όχι. Εγώ θα βάλω την στολή των Μόνιων, θα βάλω εκεί. Λαχιοπόλης. Όχι, την στολή των Μόνιων θα βάλω, ρε. Με τις βράκες που είναι με το καπέλο πάνω. Στη Μαλαισία πάντως αν χρειαστείς κάτι έχω ένα γνωστό. Τι έχεις. Έχω εκεί το Λιάπι. Στην Κουάλα Λουμπούρ φορτώνει το εκεί. Κοίταξε, δεν θα κάτσει. Απλά μόλις στάσουμε στη Μαλαισία, από το ένα αεροπλάνο στο άλλο αεροπλάνο. Είναι, είναι σταθμός με επιβίβαση. Σαν το IKEA, ρε παιδί μου. Γράφει το αεροπλάνο. Θα έχει αεροδρόμιο 10 λεπτά που να βάλει κάψιμο. Αλφα σίγμα Μαλαισία και μετά φεύγει. Ναι, έτσι. Δεν έχει μετεπιβίβαση. Ναι, έχει αυτό εδώ, δεν πάει απευθείας. Άμα χάσει όμω το αεροπλάνο, τι γίνεται. Όχι, εκεί είμαστε, εκεί. Βάζει μια ψηλή, ξέρω εγώ, στο ένα ματσάκι. Κοίτα, μέχρι Ασία εκεί μπορεί να το πάρει με το πόδι. Μαλαισία, Ντουμπάι, ξέρω εγώ. Να σου βγει και πιο οικονομικά. Άμα το πάρει με το πόδι και μετά βλέπει, ρε παιδί μου, φτάνει εκεί. Κάποιο ακροτήρι, να σου πω κάτι. Από εδώ θα φύγω με ένα τουριστικό γραφείο που κάνει εκδρομές. Εκδρομές, ναι. Δεν θα πάμε. Δεν πάμε. Φτάνει, αλλά δεν σου είπα ότι θα σε πάρει μαζί. Όχι. Επειδή. Λόγον επειδή. Όχι. Λόγον επειδή που έχει ακούσει. Ναι. Ένας που θέλει να σε κάνει γνωριμία λέει, από Αυστραλία. Mm. Αυτή δουλεύει σε δημόσια υπηρεσία κρατική. Αυστραλία. Να τα δημόσια. Καταλαβες. Ναι. Και εντάξει, έστειλε φωτογραφίες. Δεν είναι μόνο για την γνωριμία, αλλά έτσι πρέπει. Εγώ ανησυχώ, μη σε κάνουν εκεί, μη σε βάλουν σε καμιά δουλειά εκεί, σε βάλουν να εκπαιδεύεις κροκόδιλους και τέτοια. Ακόμα καλύτερα, αφού μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν. Εκπαιδευτεί, χιτευτεί κροκόδιλους. Έτσι, έτσι. Τι νομίζεις, τι καλά, με τι με έχεις εμένα. Δώσε μου τέτοια δουλειά. Εντάξει, αλλή μόνο. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Συγκρατούμε. Φιλιά, τσάω. Τι βάζεις το μπουφ... Τώρα μου θυμίζεις πώς... Ναι, αυτό νόμιζα πώς... Επειδή τελειώνει η εκπομπή, πώς κάναμε στο σχολείο, πριν τελειώσει το μάθημα, το θυμάσαι, μαζεύαμε τσάντες, βάζαμε... Πες να το κλείσουμε. Και εγώ λέω τώρα αυτό, ετοιμάζεται. Θυμάσαι, μας το λέγανε τότε οι δασκάλοι. Και πόσο εκνευριστικό είναι, και δεν το καταλάβαμε. Και είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Όταν μου το κάνει εδώ στην εκπομπή, πριν τελειώσει... Εγώ σε πάω στη Βραζιλία όμως τώρα, και στην Αυστραλία. Άρα, άστε Βραζιλία. Όχι τη Βραζιλία, να μην πάμε. Θα γυρίσουμε όλο τον κόσμο, παρέα. Για πες κάτι. Γιατί... Λοιπόν, τώρα έχει κανένα δεκαήμερο, κάνω φύλαξη σε μια βίλα. Επιφύλαξη. Στην Καμψίδα. Στην Καμψίδα, ναι. Και. Και πάω και φυλάω στην Πηλαία. Ναι. Στη βίλα πάνω εδώ. Μου λένε μερικοί θέλουν να έρθουμε να σε δούμε, λέει εκεί πέρα. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται εδώ. Απ' έξω τα κάγκελα. Να, σε πω και το άλλο. Ναι. Να έχει την πισίνα, να έχει 37 βαθμούς. Και να μην μπορείς να βουτήξεις. Να μην μπορείς. Πω, γιατί ρε εσύ τώρα, αφού τη φυλάς τη βίλα, γιατί δεν σε αφήνει ο... Δεν είναι, εντάξει, έχει τις κάμερες, να μην δώσουμε δικαιώματα. Να μην δώσουμε δικαιώματα. Παίρνω 60 βρουλάκια. Από τον παππού 50.
Του παππού είναι άλλη ιστορία. Από τη φύλαξη 60, 110 την ημέρα δηλαδή. Ακούγεται. Ναι, τα κορόιδα. Ξύπνα, Μπατμανίδε από τι 5. Έχει 10 μέρε. Για να την πρώτη δουλειά αυτή να. Ναι, όχι, εγώ σε πιστεύω. Μακάρι, μακάρι να είχα βίλανε. Πώ εκτό από την ανακύκλωση που δούλεψαμε πέρυσι τον Οκτώβριο. Ανοίξαν όμω οι δουλειέ. Έρχεται η ανάπτυξη. Καλά, πάμε. Καλύτερα. Με τον Κούλι έρχεται. Κάτι έγινε. Κουνιέται. Αυτό περιμέναμε. Λίγο έτσι να κουνηθεί το πράγμα. Γι' αυτό και εγώ πάω ανταλλακτήριο και αλλάζω ευρώ. Αλλάζει, εδώ βλέπετε ανάπτυξη. Τίποτα, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Αν θέλει κάποιο δηλαδή να φυλάξει τη βίλα του, να απευθυνθεί εδώ, Μιχάλη Φωτιάδη ή και παππού μαζί. Ταυτόχρονα ακόμα καλύτερα. Προνομιακέ τιμέ, θα κάνουμε κάτι. 400.000 ευρώ η βίλα. Πόσο? 400.000. Δεν μπορεί να βάλει καμιά χορηγία αυτό εδώ στο λόγο. Επειδή. Πε το να βάλει κάτι, α πούμε. Είναι. Δεν είναι. Επιχείρηση και με αυτά. Δεν είναι επιχειρηματία. Κάτι κρουασανάκια είναι για μα. Άσε, κρουασανάκια είναι μέρα με τη νύχτα. Αν έχω βίλα και παππού μαζί, κάνει καλύτερη τιμή. Ένα 80 τα αφήνουμε. Κοίταξε, τον παππού το πάω τώρα το μήνα πάω 5-6 φορές. Δεν πάω συνεχόμενα. Δεν πας. Μάλιστα, μάλιστα. Κοίταξε, το ζήτημα είναι ότι θέλει ειδική μεταχείριση. Όταν είναι στο κρεβάτι. Όχι, όχι. Όταν είναι στο κρεβάτι, θέλει από εδώ από τον νόμο. Για να μπορείς να το. Τον νόμο από τον οποίο ξεπερδέψαμε. Μάλιστα. Ωραία. Μπράβο, μπράβο, Μιχάλη μου, που βοηθάς τον κόσμο και προστατεύεις τις περιουσίες μας. Ένα τέτοιον άνθρωπο, κυρίες και κύριοι, θέλουμε πανταχού παρόν και τα πάντα. Ναι, αλλά. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπόρεσα εγώ. Τώρα ξεκινάω να κάνω βουλιά ρευστότητα. Γιατί πήγα στο κοιμικό γιατρείο για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά που έχω εδώ τα σπυράκια. Και όταν είδα το χαρτί επάνω από τις πρώτη εβδόμου. Τα σπυράκια δεν μπορούσε να βουτήξει την πισίνα. Οπότε καλά, σε προστατεύει εκεί ο Όχι. Και είναι μέχρι τις 30 Αυγούστου. Λέω τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε. Τράβαλο, πάρει τηλέφωνο τη γιατρέσα τη Μαριάννα από στο κέντρο. Μαριάννα, γιατρέσα, σώσε μας. Μάλιστα, κάτσε ένα δευτερόλεπτο γραμμούλα για να κλείσουμε. Καλημέρα, ένα δευτερόλεπτο. Φωτιάδης, ο Village People. Έτσι, ο Φίλαξ People. Village, Village, θα το βάλεις το κομμάτι του YMCA. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Την άλλη φορά. Λοιπόν, έγινε. Άλλη φορά. Φιλιά, φιλιά, πρέπει και να κλείσουμε. Και πέρα την άλλη φορά θα με βάλεις στο London Calling κατά το Seth Condon Calling, τον Class. Έτσι, έγινε. TNS Calling. Λοιπόν, never gonna give you up, αλλά δεν θα σε καταλήξουμε ποτέ. Αυσαλός ο Rick Astley. Ναι, λες καλή μηνό και τέτοια. Αχ, την άλλη φορά θα αρχίσει να κάνουμε αφιέρωμα στην Αυστραλία. Θα είμαι προετοιμασμένος με μουσικές. Έχει γίνει. Άστο τώρα λοιπόν, Κωσί, θα τσαρώσει γρήγορα μέχρι τις 10 παρέα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εμείς αποχωρούμε, σας φιλούμε. Σας ευχαριστούμε. Πες, όχι, μη ρωτάς, πρέπει να κλείσουμε. Πες ένα για απεχαιρέτηση στο λαό σου που ήταν σήμερα συντονισμένος και σε απόλαυσε. Καλημέρα στη Νέα Ιωνία μου, Βόλο, την Πάτρα. Το είπε, ρε, άλλη περιοχή. Πάλι Νέα Ιωνία. Εντάξει, άντρεξα. Είναι παλικάρι, δουλεύει, κάνει. Η Νικόλ θα σε έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά λέει τέτοια ώρα λέει κοιμούνται στο σπίτι και δεν μπορεί να πάρει με του ανησυχήσει από την Τριανδρία. Αλλά Νικόλ μου, είσαι από την Τριανδρία, δεν μα κάνει αν ήσουν από κανένα φάληρο γλυφάδα. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όχι, δεν έχω. 33 ήρθα. Ήρθα. Κλείστο. Γεια σας και περαστικά σας. Τσάου. Κουσανάκια, σούρκομαι.